χρονιά, καλή χρονιά. Και το Bitcoin θα δούμε σήμερα. Το τελευταίο κεφάλαιο σχετικά του μαθήματος. Και εξεταζόμενο καινούριο. Θα σας κάνω σήμερα την εισαγωγή στο Bitcoin και κάνουμε έτσι 2 ώρες. Και την επόμενη φορά θα κάνουμε άλλες 2 ώρες στο Bitcoin. Τώρα θα δούμε αν υπάρχει χρόνος μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Έχουμε προγραμματίσει να γίνεται και η παρουσίαση των projects που έχετε αναλάβει. Τα περισσότερα είναι θεωρητικά, έχουν και κάποια πρακτικά. Οπότε σίγουρα στις 22 θα κάνουμε την παρουσίαση των projects. Και ελπίζω, αν μας μείνει χρόνος, να κάνουμε ίσως μια ακόμα ώρα ή 2 ώρες κάποια προχωρημένα θέματα για Bitcoin στο τέλος. Επειδή μου έχετε πει αρκετοί ότι ενδιαφέρεστε, μπορούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο. Θα ήταν ωραία. Οπότε θα σας δείξω τώρα τα αρχικά πράγματα, τι είναι δηλαδή το Bitcoin. Αυτά εδώ είναι σήμερα. Είναι η εφημερίδα του Bitcoin. Την πρώτη ώρα θα μιλήσουμε κυρίως για συναλλαγές και για τα γράφη των συναλλαγών. Πώς αντιπροσωπεύουμε, πώς μοντελοποιούμε το Bitcoin και τις πληρωμές μέσω γράφων. Και τη δεύτερη ώρα θα δούμε πώς δουλεύει το Proof of Work, το Blockchain. Αυτά λέει το πρόβλημα. Ωραία. Το Bitcoin τι είναι? Είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που μπορούμε να κάνουμε πληρωμές μέσω Ιντερνετ. Όπως ανταλλάσσω email μέσω Ιντερνετ ένα μήνυμα, έτσι μπορώ να στέλνω χρήματα. Αυτό μας λέει. Σχέση με άλλες υπηρεσίες, τι πλεονεκτήματα έχει. Εδώ το συγκρίνω έτσι με γνωστά συστήματα. Καταρχάς θέλω να πω ότι μοιάζει κάπως εξίσου με μετρητά. Η διαφορά του με τα μετρητά είναι ότι μπορώ να τα ανταλλάξω από οπουδήποτε στον κόσμο με οπουδήποτε στον κόσμο. Δηλαδή, θα δείτε ότι κάποια από τα πλεονεκτήματα που έχει μπορείς να τα έχεις αν πληρώσεις σε χαρτονομίσματα, ας πούμε. Αλλά τα χαρτονομίσματα δεν μπορώ να τα μεταφέρω από χώρα σε χώρα. Το Bitcoin έχει άμεση μεταφορά χρημάτων. Άμα μεταφέρω χρήματα, κάνει λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Θα σας το δείξουμε και αντίθετα. Σε σχέση με τράπεζες, αν κάνετε κάποια μεταφορά από τράπεζα σε τράπεζα στην Ελλάδα, μπορεί να πάρει 1-2 εργάσιμες. Από χώρα σε χώρα, ας πούμε από Ελλάδα, Αμερική, τώρα δεν γίνεται και καθόλου, αλλά κάποια στιγμή έκανε μπορεί και 20 μέρες, αρκετά πρόσφατα. Υπάρχει η διασφάλιση των συναλλαγών, δηλαδή ότι όταν λαμβάνω χρήματα είμαι σίγουρος ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρω, μπορώ να τα αξιοποιήσω. Και το Bitcoin μου επιτρέπει διασφάλιση μέσα σε 10 λεπτά, κατά μέσο όρο. Αντίθετα, οι τραπεζικές συναλλαγές συνήθως διασφαλίζονται σε 3 μήνες. Δηλαδή, η τράπεζα μπορεί να πει: έκανα λάθος, αυτά τα χρήματα που σου μετέφερα τελικά δεν τα μεταφέρω, ακυρώνω τη μεταφορά. Οπότε υπάρχει αυτό και το PayPal το κάνει αυτό. Θα ξαναπώ για το PayPal σε λιγάκι. Η ασφάλεια και κατά της παραχάραξης, αν δείτε τα παραδοσιακά νομίσματα του ευρώ, η παραχάραξη διασφαλίζεται μέσω χημικών ιδιοτήτων ή φυσικών ιδιοτήτων, δηλαδή ότι ένας κακόβουλος, ας πούμε, δεν έχει πρόσβαση στα μηχανήματα του νομισματοκοπίου, δεν μπορεί να φτιάξει το ίδιο μελάνι και τέτοια πράγματα, τα οποία είναι κάπως αστεία, δηλαδή, άμα τα συγκρίνουμε με τις ιδιότητες του Bitcoin. Το Bitcoin έχει πολύ ισχυρότερη εγγύηση για μη παραχάραξη και είναι μαθηματικές ιδιότητες, δηλαδή αν μπορούσα να παραχαράξω ένα Bitcoin, τότε θα μπορούσα πραγματικά να σπάσω, ας πούμε, να χάσω να βρω κολλήσιμο. Οπότε είναι πολύ ισχυρότερο κατά της παραχάραξης, μας προσφέρει καλή ασφάλεια. Και μετά έχω και πολύ μικρότερες χρεώσεις για μεταφορά χρημάτων. Μπορώ όμως να μεταφέρω πολύ μικρά ποσά. Το PayPal, ας πούμε, έχει τόσο μεγάλες χρεώσεις που άμα εγώ φτιάχνω ένα video game για το Android, θέλει κάποιος να αγοράσει, κάνει ένα μικρό payment για να αγοράσει μια πίστα, ας πούμε, μισό ευρώ ή 20 cents. Το PayPal δεν συμφέρει να κάνεις αυτό, γιατί σε χρεώνει στάνταρ, ας πούμε, 1 ευρώ ή 25 λεπτά. Το Bitcoin δεν έχει τέτοιες ιδιότητες, δεν έχει τέτοιες χρεώσεις, οπότε για micropayments είναι πολύ χρήσιμο. Τώρα και για μεγαλύτερες μεταφορές, πράγματι το κόστος είναι περίπου 1 cent ανασυναλλαγή, είναι πάρα πολύ λίγο. Και αυτό το κόστος είναι γενικά για όλες τις συναλλαγές, ανεξαρτήτως από πού πάει προς τα πού πάει και ανεξαρτήτως και ποιο είναι το ποσό που μεταφέρεται. Δηλαδή στο Bitcoin μπορείτε πραγματικά να παρατηρήσετε, γιατί θα σας το δείξω σε λίγο, γίνονται κάποιες συναλλαγές στην πράξη, μερικές φορές εκατομμύρια δολάρια, τα οποία χρεώνονται για τη μεταφορά όντως 1 cent. Οι τράπεζες αντίθετα χρεώνουν πολύ περισσότερο γι' αυτό. Δηλαδή, εδώ κοίταζα σήμερα στην τράπεζα Πυρός τι χρεώνουν. Άμα θέλω να μεταφέρω χρήματα
όταν για ξένες χώρες, από Ελλάδα, ας πούμε, Αμερική, μέχρι την Πειραιώς, πληρώνω στάνταρ 15 ευρώ στο θερό ποσό και μετά υπάρχει αυτός ο περίεργος τύπος που δεν εμφανίζεται καν στο site, πρέπει να το βρεις στους όρους χρήσης, που λέει ότι θα πάρουν το ποσό και θα κρατήσουμε το 0,25% του, αλλά αν αυτό είναι μικρότερο από 15 ευρώ θα το χρεώσουμε άλλα 15 ευρώ. Άρα τουλάχιστον 30 ευρώ χρέωση για οποιαδήποτε μεταφορά. Βέβαια, συν τη χρέωση για την αλλαγή συναλλάγματος και βέβαια συν τη χρέωση για την τράπεζα που λαμβάνει τα χρήματα, γιατί αυτό είναι μόνο τα έξοδα αποστολής. Οπότε τελικά είναι καλύτερο και στην πράξη, δηλαδή αυτά είναι σημαντικά παραδείγματα. Ειδικά αν κάποιος δουλεύει στο εξωτερικό και να στείλει χρήμα στην οικογένειά του, πολύ χρήσιμο. Ωραία. Να εδώ μια διαφήμιση της Western Union και κάτι που έφτιαξε το Bitcoin Community για πλάκα. Και λέει Western Union, πληρώστε 5 δολάρια για να στείλετε 50, βέβαια μόνο μέσα στην Αμερική. Και το Bitcoin λένε moving money far better. Και μπορείς να στείλεις όσο θέλεις με δικό μου δεδομένα. Ωραία. Το πιο σημαντικό ίσως από πλευράς πολιτικής, σαν πλεονέκτημα του Bitcoin, όσο από πλευράς τόσο πιστό, είναι η πραγματική ιδιοκτησία των χρημάτων. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όταν εγώ έχω κάποια χρήματα σε Bitcoin, αυτά πραγματικά μου ανήκουν. Είμαι υπεύθυνος γι' αυτά. Διατηρώ κάποια ιδιωτικά κλειδιά, θα τα δούμε σε λίγο. Και αυτά τα κλειδιά πραγματικά μου δίνουν ιδιοκτησία στο χρήμα μου. Δηλαδή, αν χάσω αυτά τα κλειδιά, έχασα τα χρήματα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τα πάρω πίσω. Δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή στην οποία μπορώ να βασιστώ για τα χρήματά μου, είναι υπεύθυνος γι' αυτά. Ταυτόχρονα όμως, δεν μπορεί κάποια κεντρική αρχή να μου στερήσει τα χρήματά μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει καταρχάς μακροοικονομικός πληθωριστικός έλεγχος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε σύγκριση, για παράδειγμα, με το ευρώ ή το δολάριο, που υπάρχει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα ή το Federal Reserve, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα μπορεί αύριο να κάνει μία συνέλευση και να αποφασίσει ότι τυπώνουμε, ας πούμε, τόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Και ξαφνικά υποτιμάται το νόμισμα που έχουμε όλοι. Άμα δηλαδή τυπώσουμε τα διπλάσια χρήματα από ό,τι υπάρχουν σήμερα, ξαφνικά όλοι έχουμε τη μισή αγοραστική αξία στην τσέπη μας και δεν μας ρωτάνε γι' αυτό απαραίτητα. Οπότε το Bitcoin δεν έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή η οποία να μπορεί να αποφασίσει ότι τυπώνουμε Bitcoin, φτιάχνουμε αφαίρετα όσο θέλουμε. Και βέβαια, αντίθετα από τις τράπεζες, δεν μπορεί να γίνει κάτι όπως είχε γίνει στην Κύπρο, ας πούμε, ότι φορολογούμε αφαίρετα οτιδήποτε έχετε που είναι πάνω από 100.000 ή ξαφνικά σας πληρώνουμε τα χρήματα και δεν μπορείτε να τα εξοδεύσετε. Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν υπάρχει λογοκρισία, και αυτό το σημαντικό πολιτικό πλεονέκτημα. Άμα είχατε παρακολουθήσει την υπόθεση PayPal Wikileaks, το Wikileaks του είχαν απαγορεύσει να λάβει τα χρήματά του. Το PayPal είχε πει: σας παγώνω τα χρήματα, δεν μπορείτε να τα πάρετε. Αυτό είχε γίνει χωρίς έγκλημα, έτσι αυθαίρετα. Και αντίστοιχα και οι εξωτερικές κάρτες είχαν κάνει κάτι παρόμοιο. Αντίθετα, το Bitcoin μπορούσε να περάσει ελεύθερα προς το Wikileaks. Επειδή λοιπόν δεν έχει κεντρικό έλεγχο το Bitcoin, είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα, δεν υπάρχει τέτοιου είδους λογοκρισία. Οπότε ούτε υπάγεται επίσης σε νομοθετική λογοκρισία. Δηλαδή δεν μπορεί μια κυβέρνηση να πει ότι ξαφνικά το Bitcoin είναι παράνομο και το κλείνουμε γιατί δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το Bitcoin είναι ένα συνολικό δίκτυο. Έτσι, αυτά είναι τα πλεονεκτήματα. Τώρα να δούμε λίγο πιο τεχνικά πώς επιτυγχάνεται αυτό. Θέλω να σας δείξω ένα βιντεάκι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ακούσουμε. Που είναι ένα λεπτό και το δείχνει αρκετά καλά το Bitcoin που δουλεύει. Για να δω αν φαίνεται εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να δουλέψει αυτό. Τώρα δεν έχω ηχεία, αν θέλετε να κάνω λίγο ησυχία να δούμε. Και να βάλω και υπότιτλους. What is Bitcoin? Bitcoin is the first decentralized digital currency. Bitcoins are digital coins you can send through the internet. Compared to other alternatives, Bitcoins have a number of advantages. Bitcoins are transferred directly from person to person via the net, without going through a bank or clearinghouse. This means that the fees are much lower. You can use them in every country. Your account cannot be frozen. And there are no prerequisites or arbitrary limits. Let's look at how it works. Several currency exchanges exist where you can buy and sell bitcoins for dollars, euros, and more.
where bitcoins are kept in your digital wallet on your computer or mobile device. Sending bitcoins is as simple as sending an email, and you can purchase anything with bitcoin. The bitcoin network is secured by individuals called miners. Miners are rewarded newly generated bitcoins for verifying transactions. After transactions are verified, they are recorded in a transparent public ledger. Bitcoin opens up a whole new platform for innovation. The software is completely open source and anyone can review the code. Bitcoin is changing finance the same way the web changed publishing. When everyone has access to a global market, great ideas flourish. Bitcoins are a great way for businesses to minimize transaction fees. It doesn't cost anything to start accepting them, and it's easy to set up. There are no chargebacks, and you'll get additional business from the Bitcoin economy. For more information about Bitcoin, visit weusecoins.com. Ναι, υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι, είπες ότι δεν μπορούν να ασκήσουν πριν πολιτικές, δηλαδή ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αλλά αν, ας πούμε, δεν αφήνουν να γίνει μεταφορά από bitcoin σε δολάρια ή από bitcoin σε ευρώ, τότε. Αν δεν αφήνουν να γίνει μεταφορά από bitcoin σε δολάρια ή bitcoin σε ευρώ. Ναι, αυτό υπάρχει. Κοίτα να δεις. Το bitcoin μπορεί να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από το δολάριο. Δηλαδή, μπορούμε να εργαζόμαστε και να πληρωνόμαστε σε bitcoin. Σαν εργαζόμενοι, μπορούμε σαν εργοδότες να πληρώνουμε σε bitcoin, σαν δημιουργοί να παράγουμε προϊόντα και να πληρωνόμαστε σε bitcoin και γενικά να ανταλλάσσουμε σε bitcoin μεταξύ μας. Δεν απαιτείται να υπάρχει κάποιο. Έχει κάποια αναλογία σχετικά με τα νομίσματα τώρα και ποια αλλάζει από την άποψη. Ναι, θα σας το δείξω λιγάκι αυτό. Άλλες ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι. Πάνω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι μπορούμε να εργαζόμαστε στους miners κι εμείς και να κερδίζουμε πρακτικά bitcoins. Αυτό το δούμε ίσως το επόμενο βίντεο. Ναι, αλλά αυτό για να έχει νόημα πρέπει να υπάρχει και αγορά που πουλάει σε bitcoin. Σωστά. Γιατί άμα έχω bitcoin, εγώ και δεν μου δίνει κανείς τίποτα σε bitcoin. Ναι, γενικά στην πράξη σήμερα στην Ελλάδα, ας πούμε, από κοντά είναι δύσκολο να βρεις. Δηλαδή υπάρχει ένα εστιατόριο, υπάρχει στην Αθήνα, μια κατά καφέ. Υπάρχει και ATM στο YouTube. Νομίζω έπαιξε αυτό. Έπαιξε. Α, ναι, οκ. Εντάξει, αλλά online μπορείς να πάρεις αρκετά πράγματα. Δηλαδή μπορείς να πάρεις βιβλία, μπορείς να πάρεις servers, domains, σχεδόν τα πάντα μπορείς να αγοράσεις. Μπορείς να αγοράσεις Amazon gift cards και μετά να πας να αγοράσεις το Amazon ό,τι θέλεις. Αεροπορικά εισιτήρια. Α, ναι, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, τι άλλο είναι. Πολλά πράγματα. Η Expedia, ας πούμε, έχει χρόνια για αεροπορικά εισιτήρια. Ωραία. Να συνεχίσουμε. Ωραία. Οπότε πρόκειται για ένα. Λοιπόν, ναι, τώρα μας ναι, ακριβώς η ερώτησή σου εδώ πέρα. Πώς μπορώ να αποκτήσω bitcoin, μπορώ να δουλέψω, μπορώ να αγοράσω bitcoin, μπορώ να αναλύσω τα πράγματά μου και να πάρω bitcoin, όπως ακριβώς είναι το ευρώ. Και επίσης υπάρχουν και οι αγορές που μπορώ να πουλήσω ευρώ ή δολάρια και να πάρω bitcoin. Εδώ έχω κάποιες, το bitstamp.net είναι μια κεντρική, ιδιωτική τράπεζα. Φυσικά η αγορά είναι ανοιχτή, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να φτιάξει ένα δικό του τέτοιο, μια δικά του τέτοια υπηρεσία. Εκεί μπορείτε να αγοράσετε, είναι αρκετά δημοφιλές και έμπιστο. Αλλά υπάρχουν κάποιες χρεώσεις φυσικά, έτσι, κάποιο ποσοστό. Εκτός από αυτό υπάρχει το localbitcoin.com, νομίζω είναι localbitcoin ή localbitcoins, δεν ξέρω αν έχω κάνει λάθος εδώ. Εδώ μπορείτε να μπείτε σε αυτό το site και να βρείτε ανθρώπους που πουλάνε bitcoin από κοντά, χωρίς χρεώσεις συνήθως. Ας πούμε στην Αθήνα μπορείτε να βρείτε κάποιον να πείτε θα συναντηθούμε στο Σύνταγμα, θα σου δώσω ευρώ, θα μου δώσω bitcoin ή ανάλογα. Και επίσης σήμερα, αν θέλετε, το μάθημα μπορείτε να μείνετε και να αγοράσετε bitcoin από εμάς. Νομίζω έχει ο Νικόλας και έχω και εγώ. Και μπορούμε να σας δώσουμε στην τιμή της αγοράς, δηλαδή χωρίς καμία χρέωση, ακριβώς όσο λέει η ισοτιμία, ας πούμε, στο Google. Mining, πώς επηρεάζεται τον περιορισμό όμως. Ορίστε. Το mining, πώς επηρεάζεται τον περιορισμό όμως. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο βίντεο. Δεν θα το συζητήσουμε σήμερα το, τις οικονομικές ιδιότητες αυτές. Εντάξει. Ωραία. Τώρα το δίκτυο του Bitcoin είναι ένα P2P δίκτυο. Μοιάζει κάπως με το BitTorrent. Ο καθένας είναι ελεύθερος να συνδεθεί σε αυτό το δίκτυο. Είναι ένα μεγάλο κοινό δίκτυο. Συνδέεστε στο δίκτυο έχοντας ένα απλό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι ανοιχτό κώδικα, μπορείτε να δείτε ακριβώς τι κάνει. Μπορείτε να το αλλάξετε κιόλας αν θέλετε.
και συνδέεστε με άλλους κόμπους και ανταλλάσσετε οικονομικά δεδομένα, όπως τι συναλλαγές συμβαίνουν, πόσα χρήματα μεταφέρονται και ούτω καθεξής. Και επίσης έχει την ιδιαίτερη ιδιότητα ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο δίκτυο, δηλαδή αν ένας κακόβουλος συνδεθεί στο δίκτυο, γράφοντας κάποιο δικό του κώδικα ο οποίος κάνει κακά πράγματα ή θέλει να υπονομεύσει το bitcoin, το bitcoin αμήνεται σε τέτοιου είδους επιθέσεις και συνεχίζει να λειτουργεί παρόλο που κάποιος κακόβουλος μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο. Έτσι μοιάζει κάπως το δίκτυο. Εδώ έχουμε κάποιους κόμπους που είναι οι μπλε κόμβοι. Οι γραμμές μεταξύ τους είναι οι συνδέσεις στο ίντερνετ, πάνω στις οποίες ανταλλάσσουμε δεδομένα. Και εδώ ένα συγκεκριμένο κόμπο φαίνεται πάνω αριστερά και οι κόκκινες γραμμές είναι οι συνδέσεις τους. Οι συνδέσεις του συγκεκριμένου με τους δικούς του γείτονες. Βλέπετε ότι δεν συνδέονται όλοι με όλους, αλλά τελικά έμεσα μπορεί να συνδέονται όλοι με όλους. Έμεσα όλοι συνδέονται με όλους. Οπότε, αν κάποιος θέλει να δημοσιεύσει κάτι, μπορεί να το στείλει στους δικούς του γείτονες, με τη σειρά τους να το στείλει στους δικούς τους, μέχρι να το μάθει όλο το δίκτυο. Στην πραγματικότητα, το δίκτυο είναι πολύ πιο περίπλοκο, αν μοιάζει κάπως έτσι. Αυτό είναι πολύ απλοποιημένο πάλι, γιατί υπάρχουν εκατομμύρια ακόμη. Ναι. Έχει ανοχή στο να κοπήσει τη μέση στο δίκτυο. Αν έχει ανοχή στο να κοπήσει τη μέση στο δίκτυο. Κοίτα, άμα υπάρχει έστω και μια σύνδεση ανάμεσα στα δύο μισά, η οποία να είναι ειλικρινής, τότε ναι. Και υπάρχουν και κάποιες άμυνες ακόμα και αν αποσυνδεθεί εντελώς, αλλά όχι απαραίτητα. Δηλαδή, τι να σου πω. Άμα εσύ συγκεκριμένα και κάποιοι φίλοι σου αποσυνδεθείτε από το δίκτυο, μείνετε αποσυνδεδεμένοι για κάποιο χρόνο και μετά ξανασυνδεθείτε, αυτό είναι εντάξει. Άμα ολόκληρο το δίκτυο αποσυνδεθεί σε δύο ξεχωριστά κομμάτια που είναι περίπου ίσα και μείνει για πολύ καιρό έτσι, μάλλον όχι. Θα εξελιχθεί σε δύο ξεχωριστά νομίζω. Ναι. Ωραία. Τώρα ας πούμε για τα κρυπτογραφικά κομμάτια του bitcoin. Το bitcoin στηρίζεται στην κρυπτογραφία δημοσίου κλειδί που έχετε μάθει και συγκεκριμένα στηρίζεται στην κρυπτογραφία ελληνικών καμπυλών που έχετε μάθει. Χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη καμπύλη, τη 256K1. Είναι μια καμπύλη που έχει συγκεκριμένα factors και συγκεκριμένες σταθερές. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια είναι αυτή. Και ο τρόπος που δουλεύει είναι όταν εγώ τρέχω το bitcoin στο κινητό μου, ας πούμε, το κινητό μου δημιουργεί ένα δημόσιο κλειδί, ένα ζεύγος δημοσίου κλειδιού, το PEHI, όπου PEHI είναι το δημόσιο κλειδί, έχει είναι το ιδιωτικό κλειδί. Και στη συνέχεια το PEP είναι το δημόσιο κλειδί, μπορεί να δημοσιευτεί στο δίκτυο ελεύθερα. Ενώ το χ χρησιμοποιείται για, μόνο από μένα για να αποδείξω ότι πράγματι είμαι εγώ. Αυτό είναι το κρυπτογραφικό κομμάτι, δεν έχει κάτι φοβερά δύσκολο. Μοιάζει κάπως έτσι λοιπόν. Ξεκινάμε από ένα ιδιωτικό κλειδί, το οποίο φαίνεται εκεί πάνω. Αυτό είναι σε κάποια καμπύλη έτσι. Μετά από εκεί προκύπτει ένα δημόσιο κλειδί. Πάλι εδώ βλέπετε ένα συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί και τελικά προκύπτει μια διεύθυνση η οποία είναι η κωδικοποίηση αυτού εδώ του δημόσιου κλειδιού. Δηλαδή, όπως είχατε δει στις ελληνικές καμπύλες, άμα έχω μια καμπύλη που είναι κάπως έτσι σαν το bitcoin, το δημόσιο κλειδί εδώ είναι κάπως μεγάλο, αλλά επειδή η καμπύλη είναι συνεκτική, μπορώ να διαλέξω να πάρω τις και ψήσει δεδομένες και στην πραγματικότητα τη ψήσει δεδομένη μπορώ να την πετάξω και να πω ότι είναι πάνω ή κάτω και να το κωδικοποιήσω με Base58 όπως βλέπετε εδώ πέρα. Το Base58 το έχουμε δει στα αρχικά μαθήματα. Οπότε αυτό είναι ακριβώς μια κωδικοποίηση ενός σημείου της καμπύλης μαζί με το πρόθυμα που λέει αν είναι πάνω ή κάτω και εφαρμοσμένο σε κωδικοποίηση Base58. Και παρατηρήστε επίσης ότι ξεκινάει τον αριθμό 1 πάντα. Αυτό μας δείχνει ότι είναι μια έγκυρη διεύθυνση Bitcoin. Και επίσης έχει και ένα επίθεμα, το οποίο είναι ένα checksum, θα σας το δείξω τώρα τι σημαίνει αυτό. Εδώ, μάλλον δεν διαβάζεται πάρα πολύ καλά, αλλά θα σας το εξηγήσω λίγο σύντομα. Είναι ο τρόπος που παράγει μια διεύθυνση. Πάνω-πάνω βλέπετε χ και ψ που είναι το δημόσιο κλειδί, το οποίο έχει παραχθεί από το ελληνικό μας κλειδί. Πάνω βάζουμε έναν άσο μπροστά στην αρχή. Και μετά εφαρμόζουμε κάποιο hash. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, σαν 256 πρώτα, right bend μετά. Προκύπτει αυτό εδώ πέρα, αυτά τα 20 bytes και από αυτά εδώ παίρνουμε ένα διπλό hash, μας δίνει το checksum μας και από αυτό κρατάμε τα 4 τελευταία bytes τα οποία μπαίνουν στο τέλος έτσι ώστε όταν αντιγράφουμε η διεύθυνση, αν κάνουμε ένα τυπογραφικό λάθος να μπορεί να επιβεβαιωθεί από το software ότι, ότι κάτι πήγε στραβά και να μου πει ότι είναι η λάθος διεύθυνση γιατί όπως είπαμε, άμα σταλούν λεφτά στη λάθος διεύθυνση δεν υπάρχει γυρισμός, τα χάσαμε. Οπότε υπάρχει και αυτό σαν έξτρα ασφάλεια. Ωραία. Οι διευθύνσεις λοιπόν συχνά
αναπαλλήσονται έτσι από κάποιο QR code. Παρεμπιπτόντως, αυτές οι διευθύνσεις που σας έδειξα είναι όντως αληθινές, είναι κάποιες διευθύνσεις που έχω σε πορτοφόλι μου. Και αυτό είναι ένα QR code πραγματικό από τη διεύθυνσή μου, αν θέλετε να κάνετε κάποια δουλειά. Και μοιάζουν κάπως με αριθμούς λογαριασμό. Δηλαδή, αν θέλετε, μπορείτε να το δημοσιεύσετε ελεύθερα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να φέρετε αυτό το QR code. Και όποιος θέλει μπορεί να στείλει χρήματα εκεί, αλλά δεν μπορεί βέβαια να τα λάβει κάποιος άλλος. Αυτό που χρειάζεται για να λάβει κανείς βέβαια τα χρήματα είναι αυτό το κρατητικό κλειδί. Ωραία. Τώρα ας μιλήσουμε για συναλλαγές. Η συναλλαγή είναι η βασική μονάδα στο Bitcoin. Οι συναλλαγές θα τις συμβολήσουμε κάπως έτσι, με ένα κύκλο. Και έχουν αγμές οι οποίες εισέρχονται και αγμές οι οποίες εξέρχονται. Εδώ πέρα οι εισερχόμενες αγμές δείχνουν από πού έρχονται τα χρήματα και οι εξερχόμενες προς τα πού πάνε τα χρήματα. Και μια συναλλαγή αντιπροσωπεύει τη μεταφορά χρήματος από έναν κάτοχο σε έναν άλλο. Οπότε εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ας πούμε από την άλλη στον Bob και παρατηρήστε ότι όταν θα γράφω ας πούμε αυτό εδώ το σύμβολο κάπως έτσι. Ο κόμπος δεν σημαίνει άνθρωπος, δεν είναι εδώ η άλλη και εδώ ο Bob, οι ακμές είναι αυτές που έχουν ανθρώπους. Αυτό είναι ίσως λίγο περίεργο σαν έννοια, δηλαδή ο γράφος των συναλλαγών για τον οποίο θα μιλήσουμε, κάθε συναλλαγή είναι ένας κόμπος. Θα δείτε γιατί αυτό βοηθάει στην εξήγηση και στη μοντελοποίηση. Ωραία. Οπότε μια συναλλαγή αναπαρίσταται από έναν κόμπο, εδώ έχει μια συναλλαγή και έχει εισερχόμενες ακμές και εξερχόμενες ακμές. Ας πούμε σε αυτή τη συναλλαγή εδώ πέρα, η εισερχόμενη ακμή αντιπροσωπεύει ποιος πληρώνει και η εξερχόμενη ποιος πληρώνεται. Αυτός είναι ο συμβολισμός μου. Και κάθε ακμή φυσικά για να ξέρουμε σε ποιον ανήκει έχει κάποιο ίδιο κτίριο. Ας πούμε εδώ πέρα τώρα αλλάξω άλλη και να πω ότι τα χρήματα που βγαίνουν από αυτή τη συναλλαγή ανήκουν στην άλλη. Ωραία. Και επίσης οι συναλλαγές έχουν και κάποιο βάρος που είναι πόσα χρήματα πάνε μέσα στην πάρη. Που λένε πόσα χρήματα βγαίνουν ή μπαίνουν στην κάθε συναλλαγή. Ωραία, οπότε ας το δούμε και σχηματικά. Εδώ, ας πούμε, η Άλυς είχε 15 ευρώ, έκανε μια συναλλαγή και αυτά τα χρήματα τα έδωσε στον Bob. Ο Bob πήρε ακριβώς πάλι 15 ευρώ. Και βέβαια αυτά είναι σε Bitcoin, δηλαδή είναι κάποια άλλη στοιχεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιώ και μίλη Bitcoin, που είναι μια υποδιέρεση. Και ίσως είναι τώρα αριστερά ή έξω δεξιά. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τις συναλλαγές. Ναι. Είπαμε ότι η ακμή είναι πόσο μπαίνουν και η ακμή πόσο βγαίνουν. Υπάρχει κάποια διαφορετικά πέρα από το ένα λεπτό που κρατήσετε. Ναι, υπάρχει περίπτωση, θα το δούμε σε λίγο. Α, επίσης. Όπως έχει τη διάρκεια πέρα με τον Bob, Alice κλπ. Η επόμενη συναλλαγή αναγκαστικά θα είναι από την άλλη ή έχει πολλές γραμμές. Ναι, θα το δούμε γι' αυτό, αλλά ναι, θα το πούμε. Επειδή υπάρχει μια ακμή, που είναι ότι άλλη πρέπει να δώσει να κάνει συναλλαγή. Μπορεί να υπάρχουν. Ναι, ο γράφος δεν χρειάζεται να είναι μία γραμμή, μπορεί να είναι πολλές, έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι έτσι και εδώ πληρώνεται ξανά η Alice, ας πούμε. Εδώ πληρώνεται το Charlie κλπ. Δηλαδή έχω δείχνω μία συγκεκριμένη συναλλαγή εδώ πέρα. Οκ, άλλα ερωτήματα. Λοιπόν, τώρα βέβαια επειδή δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό σερβερ, υπάρχει ανάγκη να ξέρουμε ποιος έχει πόσα χρήματα. Και το Bitcoin το λύνει αυτό με έναν κάπως παράδοξο τρόπο που πριν το Bitcoin γενικά θεωρούνταν ότι αυτή η λύση είχε αποκλειστεί, ας πούμε. Δηλαδή, αν διαβάσετε την βιβλιογραφία πριν το Bitcoin, φαίνεται ότι το είχαν σκεφτεί αυτό σαν λύση και είχαν πει ότι αποκλείεται, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το Bitcoin αυτό που κάνει είναι δημοσιεύει όλες τις συναλλαγές σε όλους. Αυτό είναι η λύση που έχει για να ξέρουμε πόσα χρήματα έχει ο καθένας. Αυτό είναι κάπως παράδοξο, μοιάζει, αλλά φαίνεται να δουλεύει στο πίσω. Και το βασικό ερώτημα είναι βέβαια πώς πετυχαίνουμε ανωνυμία σε αυτή την περίπτωση, αν όλες οι συναλλαγές δημοσιεύονται σε όλους. Και η απάντηση είναι ότι πετυχαίνουμε με ψευδόνυμα, δηλαδή δεν δημοσιεύεται το όνομα πραγματικά αυτού ο οποίος λαμβάνει τα χρήματα, αλλά δημοσιεύεται απλά ένα public key, ένα δημόσιο κλειδί. Και κανείς δεν μπορεί να ξέρει βέβαια σε ποιον ανήκει το εκάστοτε δημόσιο κλειδί, γιατί ο καθένας μπορεί να παράξει όσα δημόσια κλειδιά θέλει και δεν χρειάζεται να τα δημοσιοποιήσει μαζί με το όνομά του. Και ήθελα να σας πω επίσης εδώ πέρα για κάτι που λέει Transaction ID, νομίζω ότι έχω και σαν σχήμα. Λοιπόν, ναι.
Αν έχω μια συναλλαγή, η οποία έχει κάποιες εισόδους, κάποιες εξόδους, τότε υπάρχει και ένα αναγνωριστικό για αυτή τη συναλλαγή, που είναι το hash, το δεδομένο. Και αυτό ονομάζεται transaction ID, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά στη συνέχεια. Τώρα, ναι, τα άλλα και εγώ που γράφω εδώ είναι σύμβαση. Έτσι, στην πραγματικότητα μοιάζει κάπως έτσι το πράγμα, δηλαδή διευθύνσεις μόνο φέρονται στο δίκτυο. Ωραία. Και για να σας δείξω ότι είναι πράγματι δημόσια αυτά τα πράγματα, ας πάμε στο blockchain.info. Το blockchain.info είναι μια υπηρεσία η οποία κοιτάει τι περνάει στο Bitcoin δίκτυο και μας δείχνει τι έχει γίνει, έτσι. Και θα δείτε ότι όλα είναι δημόσια, εδώ είναι οι πιο πρόσφατες συναλλαγές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, συμβαίνουν πάρα πολλές. Και μπορώ να πατήσω μία να προλάβω. Και εδώ βλέπετε μία συναλλαγή, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση έτυχε να έχει μία είσοδο και δύο εξόδους. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό. Και μπορώ να δούμε ακριβώς την αξία της σε Bitcoin. Άμα πατήσω εδώ, θα μας στηρίξει σε δολάρια. Αυτό είναι 114 δολάρια. Μόλις πέρασαν από το δίκτυο. Και πραγματικά εδώ δεν ξέρουμε ούτε ποιος είναι ο παραλήπτης, ούτε ποιος είναι ο αποστολέας της συναλλαγής. Αυτό που λέει unconfirmed transaction, τι είναι? Θα το δούμε σε λιγάκι αυτό, τι σημαίνει το unconfirmed transaction. Ένα λεπτό. Λοιπόν. Ωραία. Οπότε είδατε ότι οι συναλλαγές πραγματικά είναι δημόσιες, αλλά το δημόσιο δεν μας ενοχλεί γιατί μπορεί να μείνει ανώνυμο επειδή τα κλειδιά δεν χρειάζεται να δημοσιευθούν. Η αντιστοιχεία εννοώ ταυτοτήτων και κλειδιών. Ωραία. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε μια ακολουθία συναλλαγών τώρα, που έτσι κάπως μοιάζει ο γράφος των συναλλαγών. Εδώ είναι η άλλη, πλήρωσε τελικά τον Bob, ο Bob πλήρωσε τον Charlie, ο Charlie πλήρωσε κάποιον άλλον και ούτω καθεξής. Και τέτοιες ακολουθίες συναλλαγών είναι αυτά που βλέπουμε στο δίκτυο. Κάποιος πληρώνει κάποιον, κάποιος πληρώνει κάποιον άλλον. Οπότε το χρήμα από πλευράς Bitcoin δεν έχει κάποια οντότητα φυσική, είναι απλά μια αλυσίδα τέτοια από συναλλαγές. Και τα χρήματα που μπορώ πραγματικά να ξοδέψω είναι εξερχόμενες αχμές από συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν πέρας. Δεν καταλήγουν ακόμα σε καινούργιες συναλλαγές. Είναι δηλαδή στον αέρα. Εντάξει. Βλέπετε αυτές εδώ οι εκπέσεις συνδέουν πραγματικά συναλλαγές. Αυτή εδώ η δεν έχει συνδεθεί ακόμα με έναν καινούργιο κόμβο, αλλά ο γράφος του Bitcoin αλλάζει δυναμικά και προστίθονται καινούργιοι κόμβοι και καινούργιες αχμές. Οπότε κάθε μορφή και εδώ υπάρχει αυτό εδώ, το οποίο το λέμε unspent transaction outputs. Είναι μια αξόδευτη ακμή και δεν έχει συνδεθεί ακόμα. Έτσι, αυτό είναι. Ωραία. Οπότε για να ζητήσω χρήματα από κάποιον, πώς το κάνω αυτό. Είπαμε θα παράξω μια διάθεση με τον τρόπο που είδαμε. Θα φτιάξω δηλαδή ένα ιδιωτικό κλειδί, θα παράξω ένα δημόσιο. Από το δημόσιο θα φτιάξω μια διεύθυνση. Τη διεύθυνση θα τη στείλω σε κάποιο κανάλι εκτός του δικτύου δικτύου. Μπορεί μέσω email, μπορεί να την αλλάξω από κοντά με QR code όπως θα το δούμε σε λίγο. Να τη στείλω στο Facebook και ούτω καθεξής. Μετά αυτός που θέλει να πληρώσει θα κάνει πληρωμή όπως θα δούμε σε λιγάκι. Και εγώ θα παρακολουθήσω το Bitcoin δίκτυο να δω πότε θα εμφανιστεί μια συναλλαγή από όλες τις δημόσιες η οποία έχει ως παραλήπτη εμένα. Εντάξει. Ωραία. Και για να δω βέβαια ποια συναλλαγή με αφορά, τι κάνω, παρακολουθώ όλες τις συναλλαγές και πρέπει να διατηρώ μια ιδέα για το ποια χρήματα είναι αξόδευτα στο δίκτυο. Οπότε, διατηρώ ένα τέτοιο γράφο δηλαδή, σαν άμα είμαι το πρόγραμμα δηλαδή, το οποίο τρέχει το Bitcoin. Υπάρχει ένα τέτοιο λάθος, κοιτάω ποιες αρμές είναι εξερχόμενες αλλά δεν έχουν καταλήξει κάπου αλλού. Και φυσικά, άμα έχουν μεταφερθεί κάπου αλλού, αυτά τα χρήματα έχουν ξοδευτεί, άρα δεν με ενδιαφέρουν. Και κοιτάω επίσης ποιος είναι ο ιδιοκτήτης εδώ, ποιο είναι το δημόσιο ιδιωτικό αντιστοιχεί στην κάθε ακμή. Αν έχω το αντίστοιχο ιδιωτικό, τότε σημαίνει ότι αυτά είναι τα χρήματά μου. Οπότε, αν αφρίσω όλες τις εξερχόμενες αρμές που έχουν πάνω το δημόσιο κλειδί μου, αν αφρίσω τις αξίες τους, αυτό είναι ακριβώς τα χρήματα που έχω στην ιδιοκτησία μου. Παρατηρήστε ότι δεν υπάρχει κάποια βάση δεδομένων που να λέει «Α, το τάδε κλειδί έχει τόσα χρήματα» ή «Ο τάδε άνθρωπος έχει τόσα χρήματα». Το πόσα χρήματα υπάρχουν στο δίκτυο προκύπτει απλώς εξετάζοντας το γράφο, έτσι όπως είναι την εκάστοτε στιγμή. Ωραία. Πώς αποφεύγει το να ξοδέψω δύο φορές τα λεφτά μου? Θα το δούμε σήμερα, αυτό στη συνέχεια, την επόμενη ώρα.
Άλλες ερωτήσεις έχετε σχετικά με το γράφο που στείλα εγώ. Το blockchain πώς θα μαθαίνει εδώ. Το δούμε την επόμενη ώρα το blockchain. Τώρα μιλάμε απλώς για transaction. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να ξοδέψω χρήματα, ακολουθώ αυτή τη διαδικασία που λέει εδώ. Καταρχάς πρέπει να έχω κάποια UTXO τα οποία μαζί μου, έτσι. Και έστω ότι έχω διαλέξει κάποιο που μου ανήκει, επιβεβαιώνω ότι πραγματικά και υπάρχει το όνομά μου. Και τι κάνω, θα δημιουργήσω μια νέα συναλλαγή, θα επεκτείνω δηλαδή το γράφο του Bitcoin, το transaction. Και σε αυτή τη νέα συναλλαγή θα βάλω, ας πούμε, ενώ είμαι ο Τσάρλι, θα βάλω εδώ μια καινούργια συναλλαγή και εδώ θα βάλω το νέο ιδιοκτήτη. Θα γράψω, ας πούμε, Θεοδωρά. Και θα συνδέσω αυτή εδώ την ατμή που μου ανήκει σαν είσοδο στη νέα συναλλαγή. Και θα δημοσιεύσω αυτή τη καινούργια συναλλαγή. Αυτό είναι το πρώτο που θα γίνει. Ωραία. Και βέβαια θα πρέπει να δω ότι ας πούμε εδώ έλεγε ένα bitcoin. Θα πρέπει εδώ να βάλω κάποια αξία που θέλω να πληρώσω. Και πίσω θα λέει ένα bitcoin, δηλαδή και πριν από τον Τζάρλι ένα bitcoin. Όλη αυτή η αλυσίδα θα έχει ένα bitcoin. Ναι, εγώ θα λέει όλα ένα bitcoin και θα δούμε την περίπτωση που μπορεί να είναι διαφορετικά αυτά. Αυτή είναι η απλή περίπτωση που διατηρείται η αξία. Ωραία. Οπότε το έχω και σχηματικά αυτό. Ας πούμε ότι είναι η άλλη και μου ανήκει αυτή η συναλλαγή. Δημιουργώ, λοιπόν, αυτό είναι το UTXO, λοιπόν, έτσι. Δημιουργώ αυτή τη νέα συναλλαγή. Θα βάλω μια έξοδο στον BOM και θα κάνω αυτή τη σύνδεση. Και παρατηρήστε ότι αυτή η αλλαγή αλλάζει το UTXO, αλλάζει το σύνολο όλο το UTXO. Και ενώ αυτό ήταν στην αρχή στο UTXO, πλέον εφόσον έχουμε δημοσιεύσει τη συναλλαγή, αυτό δεν είναι πλέον unspent, ενώ δημιουργείται ένα νέο unspent. Οπότε το UTXO αλλάζει αυτόν τον τρόπο. Οκ, κατανοητό το τι είναι το UTXO σαν σύνολο. Έτσι, είναι όλες οι ακμές οι οποίες δεν έχουν πέρας. Okay. Και φυσικά για να δημιουργήσω αυτό εδώ, πρέπει να αποδείξω ότι μου ανήκει το χρήμα το οποίο ξοδεύω, το οποίο δεν πρέπει να μπορεί να παραχαραθεί. Οπότε για να το κάνω αυτό, κάνω. Εδώ πέρα που θα φτιάξω την καινούργια συναλλαγή, θα βάλω μια υπογραφή. Και θα χρησιμοποιήσω το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί σε αυτό εδώ το δημόσιο που αναγράφεται σαν ιδιοκτήτης του UTXO, έτσι, και θα υπογράψω αυτό το καινούργιο πράγμα που φτιάχνω. Και παρατηρήστε ότι στην συλλογική υπογραφή αυτή θα πρέπει να περιλάβω την αξία και το όνομα του νέου παραλήπτη. Διότι αν απλά έβαζα μια υπογραφή που έλεγε «Α, θέλω να ξοδέψω αυτά τα χρήματα», ας πούμε, αυτό θα μπορούσε να αντιγραφεί από κάποιον και να πει «Αν θα δίνω το από αλλού». Αλλά εφόσον υπογράφω το γεγονός ότι ο παραλήπτης είναι ο Bob, πλέον δεν μπορεί κάποιος να το χαράξει έτσι. Η υπογραφή δηλαδή περιλαμβάνει ακριβώς το παραλήπτη. Και αυτή η υπογραφή επισυνάπτει τη συναλλαγή, ώστε όποιος δει αυτή τη συναλλαγή να μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δίκαια έχει εξοδευτεί αυτό το χρήμα. Νομίζω τα είπαμε όλα αυτά. Ωραία. Εδώ είναι το σχήμα του paper του Bitcoin όταν πρώτο δημοσιεύτηκε, που είναι λίγο πιο περίπλοκο από αυτό που έφτιαξε εγώ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όμως τελικά. Εδώ χρησιμοποιεί πλαίσια τέτοια για να δείξει μια συναλλαγή. Αυτό εδώ είναι η συναλλαγή. Ας πούμε ότι εδώ είναι η άλλη και θέλει να πληρώσει τον Bob σε μια καινούργια συναλλαγή. Αυτό που γίνεται είναι. Εδώ είναι το κλειδί της άλλης, το 2, ας πούμε. Και για να πληρώσει τον Bob φτιάχνει αυτή την καινούργια συναλλαγή. Και εδώ πέρα είναι η υπογραφή που θα βάλει η άλλη, η οποία έχει γίνει με το ιδιωτικό κλειδί που αντιστοιχεί σε εκείνο το δημόσιο. Εντάξει. Άρα αυτό εδώ αποδεικνύει ότι αυτά τα χρήματα ξοδέθηκαν δίκαια και εδώ περιλαμβάνεται το δημόσιο κλειδί του Bob, ο οποίος μπορεί να ξοδέψει πλέον τα χρήματα και παρατηρήστε ότι η υπογραφή γίνεται πάνω στο hash του δημοσίου κλειδιού του Bob, ώστε να μην μπορεί να τα πάρει κάποιος άλλος χρήματα. Εντάξει. Αυτή είναι λοιπόν η πιστοποίηση ότι πραγματικά μου ανήκουν τα χρήματα. Ωραία. Όταν λοιπόν φτιάξω μια συναλλαγή, θα την δημοσιεύσω στο δίκτυο, θα τη στείλω στους γείτονές μου, οι γείτονές μου με τη σειρά τους, στους δικούς του γείτονες. Αυτό το λέμε broadcasting. Όταν εγώ δηλαδή φτιάχνω μια συναλλαγή και τη στέλνω, αυτό λέγεται broadcasting. Και όταν κάποιος λαμβάνει μια συναλλαγή την οποία βλέπει για πρώτη φορά και την μεταδίδει στους δικούς του γείτονες, αυτό λέγεται relay. Και θα δείτε σε λίγο ότι σε ένα δευτερόλεπτο περίπου το δίκτυο όλο μπορεί να μάθει, σχεδόν όλο μπορεί να μάθει για νέες συναλλαγές. Τώρα τι γίνεται με πολλές εισόδους ή πολλές εξόδους στο δίκτυο. Γιατί μιλούσαμε για γράφους, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ έχω μια περίπτωση με πολλές εισόδους σε μια συναλλαγή. Γιατί είναι χρήσιμο αυτό.
Μπορεί να έχω πάρει τρεις διαφορετικές πληρωμές. Ξέρω το μισθό μου, το ενίκιο του σπιτιού που έχω στην ιδιοκτησία μου και πούλησα και κάτι και έχω αυτά τα χρήματα. Και θέλω να τα ξοδέψω όλα σε ένα πράγμα. Θέλω δηλαδή να δώσω στον Bob, ας πούμε, 4,5 Bitcoin, αλλά έχω 1 και 2 και 1,5. Για να συνδυάσω, θα βάλω τα outputs αυτών των τριών συναλλαγών σαν inputs στη νέα συναλλαγή. Θα υπογράψω την καινούργια συναλλαγή που έχει το όνομα του Bob πάνω και με τα τρία αυτά ιδιωτικά κλειδιά που έχω. Και πλέον να φτιάξει μια τέτοια συναλλαγή. Αυτή η λογική γιατί μην χρησιμοποιούμε ένα κόμβο για το χρήστη και απλά να υπάρχουν μια εκμέση οι οποίε να αντιπροσωπεύουν συναλλαγέ με άλλε κρίσει. Δηλαδή να είναι κόμβοι οι ίδιοι χρήστε και εκμέσει να αντιπροσωπεύουν αυτέ τι συναλλαγέ. Τώρα δεν είναι μοντελοποίηση που κάνω με τι συναλλαγέ σαν κόμβου. Ταιριάζει με τον τρόπο που δουλεύει το Bitcoin εσωτερικά. Δηλαδή πραγματικά ο τρόπο που υλοποιείται. Είναι απαραίτητο ο χρηστή να μην χρησιμοποιεί πάντα το ίδιο κλειδί. Δηλαδή, εδώ α πούμε, δεν φαίνεται σε κάποιον ότι εδώ είναι το ίδιο κλειδί. Αυτά είναι διαφορετικά δημόσια κλειδιά. Δηλαδή, ναι, μεν γράφω άλυση για διευκόλυνση, αλλά κάποιο εξωτερικό βλέπει τρία διαφορετικά δημόσια κλειδιά που συνδυάζονται σε ένα. Κάποια στιγμή μπορούν να σπάσουν κιόλα. Τα κλειδιά δεν έπανε να χρησιμοποιούνται απαραίτητα. Εντάξει. Και επίση, ναι, μπορώ να έχω και πολλαπλέ εξόδου από το δημοσιογείο. Είναι θέμα μοντέλου, γιατί αυτό διευκολύνει την εξήγηση. Σε ρωτήσω. Δεν είναι χρήση ή σου απλά φαίνεται, ξέρω εγώ, στο blockchain ότι είναι την ίδια στιγμή και να είμαστε τον ίδιο χρήστη που αυτό στο blockchain φαίνεται. Τέλος πάντων, στο δίκτυο, γιατί δεν έχουν και ακόμα για blockchain. Στο δίκτυο φαίνεται σαν μία συναλλαγή η οποία έχει τρεις εσόδου από τρεις άλλες. Δηλαδή φαίνεται πραγματικά σε μία. Δεν είναι τα τρία. Δηλαδή, αν θέλει να μάθει, φαίνεται και οι τρεις διευθύνσεις ανήκουν στην άλλη. Δεν ανήκουν απέναντι στην άλλη, γιατί μπορεί δύο άνθρωποι να βάλουν υπογραφή σε μια συναλλαγή και να συνδυάσουν τα χρήματά του παρόλο που δεν είναι ο ίδιο. Απλά ξέρει ότι έχουν συνεννοηθεί ενδεχομένω. Γιατί βασικά δημιουργώ αυτή τη συναλλαγή, γράφω πάνω από όλου και μετά το στέλνω σε τρεις φίλους μου και λέω: παιδιά, υπογράψτε αυτό, να βάλουμε όλα τα χρήματα μαζί, ότι θα πληρώσουμε εκεί. Εντάξει. Ωραία. Και επίσης μπορώ να συνδυάσω τα χρήματά μου στον εαυτό μου. Έτσι. Δηλαδή, αν έχω πληρωθεί από πολλές πηγές, μπορώ να φτιάξω μια συναλλαγή και πλέον τα έχω όλα σε μια διεύθυνση, άμα με βολεύει αυτό. Και όλο αυτό τελικά είναι μια συναλλαγή. Αυτό είναι μια συναλλαγή, αυτό είναι άλλη μία, αυτό είναι άλλη μία, αυτό είναι άλλη μία. Okay. Δηλαδή, πριν να υπάρξει πότε αυτό. Πότε θα γράφει το 4,5, πότε γράφει. Στο τέλος ανανεώνεται κάθε φορά μετά από κάθε συναλλαγή. Όταν φτιάξω αυτή τη συναλλαγή, αυτή η συναλλαγή έχει μία ακμή εξόδου. Αυτή η ακμή εξόδου υπάρχει τη στιγμή που δημιουργείται αυτή η συναλλαγή. Ναι. Και η ακμή εξόδου περιλαμβάνει δύο πράγματα. Πρώτον, το παραλήπτη, το public key του παραλήπτη, και δεύτερον, την αξία. Ναι. Αυτή η αξία αναγράφεται πάνω στην συναλλαγή. Στη συνέχεια, θα πάρω τρεις συναλλαγές, οι οποίες έχουν εμφανιστεί ήδη στο δίκτυο, και οι οποίες σαν ήδη εξόδου έχουν το όνομά μου και κάποιες αξίες, και χρησιμοποιώντας αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά, των οποίων τα δημόσια αναγράφονται στις συναλλαγές. Θα υπογράψω αυτή τη συναλλαγή εξουσιοδοτώντας τα χρήματα να πούνε εδώ σαν ίσον. Και μετά αυτή θα τη δημοσιεύσω. Εντάξει, απαντάει, δεν ξέρω. Μάλλον μπερδεύει η διαφάνεια γιατί και στην έξοδο έχει βάλει άλλη. Οπότε γιατί να έχει νόημα αυτή η συναλλαγή. Ναι, η συγκεκριμένη διαφάνεια έχει νόημα γιατί εδώ πληρώνω τον Bob, αλλά εδώ συνδέω τα χρήματά μου σε έναν λογαριασμό. Φτιάχνω δηλαδή μια συναλλαγή που τα στέλνω στον εαυτό μου και τα έχω συνδυασμένα πλέον σε μια διεύθυνση. Χρειάζομαι δηλαδή μόνο ένα ιδιωτικό κλειδί πλέον να κρατάω για να τα ξοδέψω. Μιλήσαμε για public key, αλλά δεν κατάλαβα πού μπαίνει η διεύθυνση. Το public key και η διεύθυνση ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Η διεύθυνση είναι μια κωδικοποίηση του public key. Κάτσε να δούμε. Φαίνεται εδώ. Εδώ έτσι, ξεκινώντας από το public key, καταλήγω στη διεύθυνση με δετερμινιστικό τρόπο. Okay, και εδώ πάλι φαίνεται ότι δημόσιο κλειδί, κάνοντας είπαμε ένα basement αυτό, πάω στη διεύθυνση και κάποιον πλέον πράγματα. Έτσι, δημόσιο κλειδί, κάνω ένα hash, κάνω basement αυτό, βάζω το hash στην αρχή, βάζω το hash στο τέλος, αυτό. Έτσι, άρα, αν δημοσιευθεί το δημόσιο κλειδί μαζί με μια υπογραφή, μπορεί κάποιος το δημόσιο κλειδί να μεταφερθεί στη διεύθυνση και να επιβεβαιώσει ότι πράγμα μνημονεύουν τα χρήματα. Έτσι όπως το έχεις μέχρι τώρα, αν με έχουν πληρώσει ένα bitcoin, δεν μπορώ να πληρώσω κάποιον 0,5. Σωστά, σωστά. Θα το δούμε τώρα αυτό. Είναι καλή πρακτική σαν χρήστες να χρησιμοποιούν πολλά ιδιωτικά κλειδιά ή πολλά δημόσια κλειδιά μετά να τα συνδυάζουμε ή να κρατάμε ένα ή να κρατάμε πολλά
Αυτό το αναλαμβάνει το software που έχεις, δηλαδή δεν χρειάζεται να ασχοληθείς ο ίδιος. Αυτό που κάνει το software είναι να τα διατηρεί ξεχωριστά μέχρι να χρειαστεί να τα ενώσει για λόγους ανωνυμίας πρώτον και για λόγους οικονομίας δεύτερον, γιατί κάποιες συναλλαγές χρεώνονται κιόλας. Θα το δούμε σε λιγάκι. Όταν είναι ο γράφος, όταν γυρίζεται κάποιος. Αυτός ο γράφος μεταδίδεται στο δίκτυο, γίνεται broadcast και όλοι οι άνθρωποι μαζί διατηρούν το γράφο ο καθένας μόνος του αυτό που πιστεύει, δηλαδή ότι ισχύει και άμα είναι, οι περισσότεροι είναι ειλικρινείς, μεταξύ τους τυχαίνει ένα συμφώνιο. Δηλαδή, εγώ για να συγκρίσω να χρησιμοποιώ μικρό, πρέπει να κατεβάσω όλο το γράφο πρώτα. Αυτό θα το συζητήσουμε το επόμενο δύο, όχι. Ο πάτης είναι ότι δεν χρειάζεται. Την επόμενη φορά την Παρασκευή θα δούμε για ποιο λόγο δεν χρειάζεται να κατεβάσω. Άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, οπότε η ερώτηση που έκανε και ο συνάδελφος είναι αν λάβω ένα, ας πούμε, το μισθό μου σε μια συναλλαγή, προφανώς δεν θέλω να τα ξοδέψω όλα σε κάποιον, οπότε κάπως πρέπει να χωρίσω τα χρήματα. Γι' αυτό το λόγο μπορώ να έχω πολλαπλές εξόδους. Και εδώ η άλλη, ας πούμε, έχει ένα UTXO αρχικά πριν να υπάρξει αυτό αξίας του Bitcoin. Φτιάχνει μία συναλλαγή όπου υπογράφει αυτό σαν είσοδο στην μια συναλλαγή και βάζει τρεις εξόδους, οι οποίες ανοίγουν όλες στον εαυτό της και είναι αυτές τις αξίες. Έτσι. Και παρατηρήστε ότι η υπογραφή αυτή με το κλειδί της άλλης θα μπει σε όλο αυτό μαζί, έτσι. Σε μια αναπαράσταση συνολική της συναλλαγής. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους που χωρίζουμε χρήματα και συνήθως θέλω να κάνω μια πληρωμή, ας πούμε, έχω το μισθό μου, πληρώνω διάφορα πράγματα. Και αν θέλω να αγοράσω κάτι μικρό, συνήθως κάνω αυτή εδώ τη διαδικασία. Ας πούμε ότι έχω 2 bitcoin και θέλω να αγοράσω ένα καφέ που κάνει 0,008 ή 8.000 bitcoin. Θα φτιάξω μια συναλλαγή που θα ξοδεύει τα χρήματα και θα δίνει 0,008 στο κλικείο και 1,992 στον εαυτό μου. Ίσως σε ένα καινούργιο κλειδί το οποίο μου ανήκει. Και αυτό εδώ ονομάζεται και διεύθυνση REST ή Change Address. Αυτό που λες τόση ώρα ότι χωρίζουμε σε διαφορετικές συναλλαγές. Θέλω να πω, εμάς πώς μας βοηθάει, γιατί θα πρέπει να διαχειριζόμαστε κάθε φορά τα κλειδιά. Τι γίνεται αυτόματος. Δηλαδή, που λες φτιάχνουν μια συναλλαγή, άμα έχεις 100 μπροστά σου, δηλαδή θα διαχειρίζεις το κάθε κλειδιά. Όλα αυτά που περιγράφω υλοποιούνται από το software το οποίο κάνει ο πορτοφόλι. Δηλαδή, το πορτοφόλι σου απλά λέει έχεις 15 ευρώ. Κάνε την κλειδί. Το πορτοφόλι σου κρατάει όλα τα ειδικά κλειδιά για σένα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Και κάθε φορά εδώ δηλαδή θα παράξει ένα καινούριο, θα αποθηκεύσει το ειδικό κλειδί και εσύ δεν έχεις δει τίποτα. Ωραία. Και τώρα υπάρχει η ερώτηση, α, τι γίνεται, δεν μπορώ να βάλω ό,τι αξίες θέλω. Όχι βέβαια, δεν μπορώ να βάλω ό,τι αξίες θέλω. Υπάρχει η αρχή διατήρησης, μοιάζει με την αρχή του Kirchhoff στα κυκλώματα, που λέει ότι τα βάρη των εξερχομένων αγμών πρέπει να είναι μεγαλύτερα ίσα σε σχέση με τα βάρη των εξερχομένων. Πρέπει να ισχύει αυτή η ανισότητα δηλαδή. Και αυτό ισχύει για όλες τις συναλλαγές. Δηλαδή για να είναι έγκυρη μια συναλλαγή πρέπει να ισχύει αυτός εδώ ο τύπος. Και άμα ισχύει πραγματικά γνήσια ανισότητα, θα δούμε τι σημαίνει αυτό στην επόμενη ώρα. Οπότε αυτή είναι η προϋπόθεση της κοινότητας. Αυτές είναι όλες τις συναλλαγές που έχουμε στον κόσμο μας. Η αξία των εισόδων και η αξία των εξόδων της δεδομένης συναλλαγής, έτσι. Όλες οι ακμές εξόδων, όλες οι ακμές εισόδων της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ωραία. Αυτό το είπαμε. Ωραία. Οπότε, όντας ένας κόμβος στο δίκτυο, πώς μπορώ να επιβεβαιώσω μία συναλλαγή, αν είναι έγκυρη, τι πρέπει να ελέγξω. Τι κάνω. Καταρχάς, επειδή είμαι ήδη στο δίκτυο, επαγωγικά γνωρίζω κάποιες συναλλαγές οι οποίες είναι ήδη έγκυρες. Έχω διατηρήσει δηλαδή ένα γράφο και ξέρω ότι αυτές οι συναλλαγές είναι καλές. Τη βάση αυτής της επαγωγής, ποιες είναι οι πρώτες έγκυρες συναλλαγές, θα τις δούμε τη δεύτερη ώρα. Αλλά υποθέτοντας ότι έχω κάποιες συναλλαγές, έστω ότι θέλω να επιβεβαιώσω την εγκυρότητα μιας καινούργιας συναλλαγής. Λαμβάνω λοιπόν αυτή τη συναλλαγή και αυτό που κάνουμε είναι πρώτον ελέγχουμε ότι ο νόμος του Kirchhoff ισχύει, δηλαδή διατηρείται η αξία. Ελέγχουμε επίσης την ψηφιακή υπογραφή, δηλαδή ότι η νέα συναλλαγή γίνεται δίκαια από τον δίκαιο κάτοχο που είναι υπογεγραμμένη. Επιβεβαιώνουμε επίσης, επιβεβαιώνουμε αυτά και στη συνέχεια ενημερώνουμε το UTXO μας. Δηλαδή λέμε ότι η παλιά εισερχόμενη ακμή δεν είναι πλέον στο... η παλιά εισερχόμενη ακμή που πλέον γίνεται εισερχόμενη δεν ανήκει στο UTXO και η καινούργια ανήκει πλέον. Οπότε με αυτόν τον τρόπο όλοι οι κόμβοι που δέχουν το bitcoin ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στο δίκτυο.
Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε πόσο bitcoin έχω, δηλαδή εφόσον διατηρώ ένα έγκυο επιτύξω, απλά αφρίζω αυτά που μου ανήκουν και ξέρω, σαν πρόγραμμα δηλαδή, μπορούμε να δούμε πόσο bitcoin μου ανήκουν. Αν κοιτάξουμε το κινητό, δηλαδή το πρόγραμμα, θα σας το δείξω σε λιγάκι, μπορούμε να δούμε πόσο bitcoin υπάρχουν στην κατοχή μας. Όλα αυτά διαχειρίζονται από ένα πορτοφόλιο, όπως είπα, και αυτό μπορούμε να το έχουμε είτε στον υπολογιστή μας, είτε στο κινητό μας. Ένα πρόγραμμα είναι δηλαδή συνήθως. Τώρα να σας δείξω ένα τέτοιο. Ένα γνωστό από αυτά είναι το Electrum. Νομίζω ότι έχω και ένα screenshot από το Multidisc. Αυτό είναι το Multidisc που. Α, όχι, αυτό είναι το Electrum, δηλαδή στο κουμπί. Λοιπόν, το Electrum το έχω live. Να σας το δείξω. Εδώ είναι το Electrum του δικό μου και υπάρχει. Λοιπόν, αυτό είναι το Electrum και εδώ βλέπετε κάποιες ημερομηνίες. Τα χρήματα που είναι θετικά, αρνητικά, είναι εδώ έδωσα, εδώ έλαβα και το συνολικό ποσό που έχω κάθε στιγμή και εδώ είναι πόσα έχω αυτή τη στιγμή. Μίλη bitcoin, δεν είναι μίλη bitcoin. Και εδώ μπορώ να στείλω χρήματα αν θέλω, γράφω εδώ τη διεύθυνση και το ποσό και για να λάβω χρήματα μου δίνει μια διεύθυνση και το QR code της. Αυτά. Οπότε, για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια συναλλαγή για να τη δείτε. Ήταν ένα ωραίο αυτό. Αυτό είναι ένα screenshot που βρήκα στο ίντερνετ από το Bitcoin Android. Και το έχω και εδώ εντασσεμένο να κάνουμε μια συναλλαγή για να δείτε πώς δουλεύει. Θέλεις το δουλεύω να κάνουμε. Να ερχόμαστε. Έλα, ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, εδώ έχω το πορτοφόλι. Όσοι θέλετε να το δείτε, δεν φαίνεται πολύ καλά. Αν θέλετε, μπορείτε στο διάλειμμα να το δείτε καλύτερα. Και εδώ υπάρχει το ιστορικό μου που μου λέει τι συναλλαγές έχω κάνει. Έχει κάποιες πράσινες και κάποιες κόκκινες. Και πάνω-πάνω γράφει το ποσό που έχω αυτή τη στιγμή στο πορτοφόλι μου. 110 μιλί bitcoin. Και εδώ υπάρχει και ένα QR code που μπορώ να λάβω χρήματα. Τώρα θα επιχειρήσω να στείλω χρήματα στο Θοδωρή, ο οποίος έχει την ίδια εφαρμογή και μου έχει δείξει το QR code του. Οπότε θα το σκανάρω, το QR code του. Ωραία, το σκάλαρα. Και τώρα μου ζητάει να βάλω το ποσό που μπορώ να στείλω 1 ευρώ. Πατάω να στείλω 1 ευρώ και τώρα θα περιμένουμε το Θοδωρή να τα λάβει κάποια στιγμή. Και θα ελπίζουμε ότι θα γίνει γρηγορότερο από ένα σεκόντα, εκτός αν το ίντερνετ δεν δουλεύει τόσο καλά. Όχι, ε. Όχι ακόμα. Εντάξει, θα μας πει όταν τα λάβουμε. Ωραία, αν θέλετε να το ξαναδείτε αυτό καλύτερα, στο διάλειμμα μπορούμε να σας το δείξουμε. Ή και στο τέλος του μαθήματος. Βάζει και description σε αυτό που κάνει. Βάζει και description σε αυτό που κάνει. Αν θέλει, μπορεί να γράψει τοπικά στην εφαρμογή σου τι αφορά η αγορά σου. Αυτό δεν το ξέρει στο δίκτυο, είναι τοπική η εφαρμογή σου, ούτε στέλνεται στο φίλο σου. Δηλαδή είναι για δική σου χρήση, αν θυμάσαι που ξόδεψε τα χρήματά σου. Ωραία, αυτό το δείξαμε. Α κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα και να συνεχίσουμε blockchain στην επόμενη ώρα. Ωραία, ας πούμε λίγο για την ιστορία του bitcoin. Ο bitcoin έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ουσιαστικά για να φτιαχτεί, γιατί η κοινότητα των cypherpunks που προσπαθούν να δημοκρατήσουν το χρήμα και τις επικοινωνίες έχει περάσει από πολλά στάδια και το 2009 μόλις έγινε αυτό, αλλά αν ακολουθήσει την ιστορία του θα δείτε ότι δεν θα μπορούσε να γίνει πιο πριν γιατί δεν υπήρχαν τα απαραίτητα συστατικά. Εγώ γράφω κάτι από αυτά. Το 1983 ο Τσάουν έφτιαξε το ICAS, το οποίο ήταν ένα κρυπτογραφικό σύστημα, και μετά από αυτό ακολούθησαν το PayPal και όλα τα όλα συστήματα. Το ICAS ήταν ένα κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα. Και ο Wade Dyer το 1998 μίλησε για το B-Money. Αυτό ήταν ένα σύστημα βασισμένο στο Hashcash, το οποίο επέτρεψε ουσιαστικά να φτιάχνουν πρώτες ιδέες αποκέντρωσης. Σε αυτή τη φάση, αλλά δεν ήταν αρκετά σαφής. Ο Nick Szabo το 2005 έγραψε ένα blog post που λεγόταν Bitcoin, στο οποίο με μεγάλη σαφήνεια περιέγραψε τις τεχνικές δομές του Bitcoin, χωρίς όμως να κάνει κάποια υλοποίηση. Και το 2008 ο Σατόση δημοσίευσε το paper του αυτό, πολύ διάσημο πλέον, που λέει The Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Και μπορείτε να το διαβάσετε, έχει όλα αυτά που σας λέω σήμερα, αρκετά σημαντικά βέβαια. Και το 2009 ο Σατόση έγραψε μια υλοποίηση του Bitcoin σε C++,
και τη δημοσίευση open source στον κόσμο, ξεκινώντας έτσι τη διαδικασία για να φτιαχτεί το bitcoin από όλους. Το bitcoin μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ή θέλει κάποιες γνώσεις. Το μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, όπως είδες τώρα, βασικά εγκαταστήσαμε μια Android εφαρμογή. Αν θέλετε, μπορείτε να το εγκαταστήσετε στο κινητό σας. Αν έχετε Android, ας πούμε, λέγεται ένα είναι το Bitcoin Wallet, υπάρχουν και άλλοι, υπάρχει το MySelenium, ας πούμε. Και στο υπολογιστή σας, είσαι Windows, είσαι Linux, είσαι Mac, υπάρχει το Electrum ή το Multibit. Ας τα γράψω και εδώ πέρα να τα κατεβάσετε αν θέλετε. Και αν θέλετε να αποκτήσετε Bitcoin, μπορείτε να μείνετε εδώ το μάθημα, να σας πουλήσουμε κάποια. Το Electrum είναι ένα ωραίο. Okay. Αυτό είναι για Windows, Mac και Linux. Το Multibit και αυτά είναι για desktop. Και το Bitcoin Wallet και το MySelium είναι για κινητό. Είναι πολύ εύκολο. Χρήση μπορείτε να κατεβάσετε και να τα δείτε. Ωραία, αυτή είναι η ιστορία της Bitcoin. Ένας αυτός αγαπώντας στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ποιος είναι ένας ανώνυμος δημιουργός. Υπάρχει αρκετό δράμα πίσω το πρόσωπό του, δεν ξέρω αν είναι ομάδα ή ένας άνθρωπος. Είχε σημαντική συμβολή τα πρώτα δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του Bitcoin, έγραψε το paper, έγραψε το software, συμμετείχε στα forum, στο chat, έλεγε ότι είναι από την Ιαπωνία, δεν είχε γράψει ποτέ Ιαπωνικά, δεν ξέρουμε αν είναι Ιάπωνας. Εξαφανίστηκε κάποια στιγμή μυστηριωδώς, δεν ξέρουμε αν το έκανε από επιλογή ή όχι, και από τότε δεν έχουμε ξανακούσει ουσιαστικά από αυτόν, ή τέλος πάντων έτσι νομίζουμε. Και υπάρχουν διάφορες υποψίες για το ποιος είναι. Να εδώ κάποιες. Ας πούμε, ο Νίκ Σάμπο που έγραψε το BitGold, που σας είπα το blog post του 2005, όταν δημοσιεύθηκε το Bitcoin, άλλαξε την ημερομηνία του blog post του να είναι μετά τη δημιουργία του Bitcoin. Και ισχυρίζει ότι δεν είναι, ας πούμε, αλλά ίσως μπορεί να είναι. Ή ο Wayne Dye που έγραψε το B-Money στην λίστα των Cypherpunk, στην main list. Το 1998 είχε πολύ σημαντικές ιδέες που θεμελίωσαν το Bitcoin και ίσως είναι ένα μέλος της ομάδας που είχε το ψευδόνυμο Σατόσι Νακαμότο ή ο Τρεντ Μπάρετ Ρόμπερτς που συνελήφθη κάποια στιγμή για εμπόριο ναρκωτικών μέσω Bitcoin, ψευδόνυμο στο ότι ίσως έφτιαξε το Bitcoin για αυτό το σκοπό γιατί έβαλε πολλά χρήματα. Και πρόσφατα υπήρχαν και δύο ιστορίες για τον Τόρι Νακαμότο και τον Κρέιγκ Στίβεν Ράιτ. Αυτό συνελήφθη πρόσφατα και ισχυρίστηκε ότι είναι ο δημιουργός του Bitcoin, αλλά μάλλον και αυτός δεν είναι. Αλλά μάλλον ήθελα να μείνει ανώνυμος, οπότε ας σεβαστούμε την επιθυμία του. Λοιπόν, πριν πάω στο Gamma Spending, θέλω να σας δείξω να απαντήσω πάνω σε μια απορία που μου έθεσε ένα αρκετή σχολικάλημα. Τι ρόλο παίζει η ψηφιακή υπογραφή ακριβώς και γιατί χρειάζεται. Οπότε ας το δείξουμε λίγο. Ας πούμε ότι έχω μια συναλλαγή και εδώ έχω ένα spend transaction output το οποίο ανήκει σε μένα, ας πούμε στην αρχή και έχει αξία ένα bitcoin και επίσης αυτά τα χρήματα τα έχω λάβει δίκαια από κάπου προηγουμένως. Τώρα, επειδή αυτό το σύστημα δεν τρέχει με κάποιο server, οποιοςδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια συναλλαγή καινούργια και να ισχυριστεί ότι θα πάρει, ας πούμε, στην ETH, είναι αξία σε ένα bitcoin και είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ξοδέψουμε. Αν το κάνει κάποιος κακόβουλος αυτό, χωρίς να εγγυηθεί ότι είναι η άλλη με κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Οπότε είναι σημαντικό να υπάρξει εδώ μια εγγύηση ότι πραγματικά είναι η επιθυμία της άλλης να γίνει αυτό. Αλλά επειδή το δίκτυο δεν έχει, ας πούμε, usernames και passwords, δεν μπορούμε ούτε κάποιο server, δεν μπορεί η άλλη να κάνει κάποιο login και να πει «Α, θέλω να ξοδέψω τα χρήματά μου εκεί». Ο μόνος τρόπος να εγγυηθεί για τα χρήματά της είναι βάζοντας μια ψηφιακή υπογραφή με αυτό το ιδιωτικό κλειδί πάνω σε αυτές τις πληροφορίες της συναλλαγής. Και στο paper του Σατόσι δείξαμε κιόλας τις συναλλαγές με αυτή εδώ τη μορφή. Και είπαμε ότι εδώ υπάρχει στη συναλλαγή το public key της άλλης και η αξία των χρημάτων που έχει λάβει. Και για να ξοδέψει αυτά τα χρήματα για άλλη και να τα δώσει σε μια νέα συναλλαγή στον Bob, γράφει το public κλειδί του Bob, γράφει την αξία που θέλει και στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες που αφορούν το παραλήπτη πρέπει να τις κάνει hash και να βάλει εδώ πέρα πάνω σε αυτό το hash μια υπογραφή η οποία πρέπει να γίνει με ένα ιδιωτικό κλειδί αφού αποδεικνύει αυτό εδώ. Δηλαδή το Alice secret key βάζει μια υπογραφή εδώ πέρα
και αυτό το secret key αντιστοιχεί σε αυτό εδώ το public key. Εντάξει. Αν υπάρχουν περισσότερες απορίες σχετικά με αυτό, επειδή είναι αρκετά σημαντικό κομμάτι, ας ρωτήσετε τώρα. Οπότε αυτό εδώ είναι πραγματικά η εγγύηση ότι η άλλη που είχε λάβει τα χρήματα εδώ πλέον πιστοποιεί ότι πραγματικά θα πάνε σε αυτό το μέλλον επιτήρη. Και αυτό είναι το ποσό το οποίο θέλει. Το βήμα του χάσου, όπως δείχναμε πριν, είναι παραπάνω από χάσου. Είναι πολλά πράγματα αυτό που έχουμε δείξει. Όχι. Αυτό που δείξαμε πριν είναι το πώς προκύπτει η εγγύηση. Αυτό εδώ το seed είναι ένα, μια elliptic curve DSA υπογραφή σε μια συγκεκριμένη καμπύλη. Είναι οι κλασικές elliptic curve υπογραφές που έχει παιδί στο μάθημα και βέβαια αυτό το hash είναι πάντα γίνεται στις ψηφιακές υπογραφές, δεν υπογράφουμε κάτι χωρίς hash. Ωραία, οπότε αυτά γίνονται φυσικά αυτόματα κάθε φορά που κάνουμε μια επιδομή. Και είναι απαραίτητο γιατί δεν υπάρχει κάποιο σχετικό server που να εγγυηθεί ότι αυτή είναι η άλλη, σαν δίκαια έχει αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να τα ξόδει, όπω θα έκανε ας πούμε, το PayPal, κάνοντα απλώ επιβεβαίωση ενό password. Ωραία. Υπάρχει απορία. Πόσο χώρο πιάνει μια συναλλαγή σε byte? Πόσο χώρο πιάνει μια συναλλαγή? Πόσο χώρο πιάνει η κόλλα, θυμάσαι? Νομίζω ένα kilobyte κάτι. Θες. Πριν μια απόδειξη ήταν 600 byte. Ναι. Κάπου ένα kilobyte. Ναι. Δηλαδή δεν έχει κάποια, έχει την παλίτη, την αξία. Την επόμενη φορά θα σας δείξω πώς είναι η συναλλαγή κανονικά. Και ναι, έχει την υπογραφή και κάποιο script το οποίο θα δούμε την επόμενη φορά. Αλλά είναι αρκετά σύντομε αυτέ οι συναλλαγέ. Ξέρετε πολύ το ποσό που δίνουμε. Ορίστε. Πόσα byte είναι, ξέρετε το ποσό καθόλου ή όχι. Αν εξαρτάται από το ποσό, νομίζω πως όχι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ψηφία που είναι δεσμευμένα για το ποσό. Ωραία. Τώρα. Το διπλό εξόδημα, double spending, είναι ο βασικός λόγος που το bitcoin δεν είχε φτιαχτεί πριν από πρόσφατα, το 2009. Πριν από το 2009 δεν είχαμε τα απαραίτητα κρυπτογραφικά εργαλεία για να κάνουμε αυτό το πράγμα, θα σας πω τώρα. Αλλά όλα αυτά που σας έδειξα μέχρι τώρα, δηλαδή κρυπτογραφία του secret view, ψηφιακές υπογραφές, γράφη, οι ελληνικές καμπύλες, αυτά ήταν γνωστά αρκετά χρόνια πριν. Γιατί δεν είχαμε ψηφιακό χρήμα πραγματικά? Είναι ο λόγος του double spending, που είναι ένα βασικό πρόβλημα το οποίο επιλύει το bitcoin. Είναι το βασικότερο πρόβλημα που επιλύει σωστά το bitcoin. Το πρόβλημα με το bitcoin είναι ότι, κοιτάξτε, εγώ έχω φτιάξει κάποιες συναλλαγές και σας είπα ότι με κάποιο τρόπο διατηρώ το UTXO. Δηλαδή, αν έχω εδώ ένα UTXO τη άλλη, ξέρω ότι αυτά είναι εξόδευτα και μπορώ να τα λάβω. Αν μετά η άλλη τα ξοδεύσει και τα μόνο στην ΕΕ, μετά δεν θα πρέπει να μπορώ να πληρώσω αυτά τα χρήματα γιατί αυτά ξοδεύτηκαν. Το θέμα είναι τι γίνεται αν η Alice φτιάξει μια συναλλαγή για την Eve και ταυτόχρονα φτιάξει και μια συναλλαγή για μένα, ξοδεύει τα ίδια χρήματα και τα δίνει σε μένα. Αυτές οι δύο συναλλαγές μπορεί να μην εμφανιστούν στο δίκτυο ταυτόχρονα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο σχετικό server, μπορεί να κάνει κάποιο χρόνο να μεταφερθεί. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, όπως είδατε πριν, 10 δευτερόλεπτα. Οπότε, ποια από τις δύο συναλλαγές είναι αυτή ή αυτή? Και οι δύο δεν γίνεται γιατί θα είχα πληρώσει δύο φορές μετά για χρήματα. Επίσης, δεν γίνεται να τις ακυρώσω και τις δύο. Μπορεί να μου πει κάποιος γιατί. Δηλαδή, αν εντοπιστεί από το δίκτυο ότι έγινε ένα ξόδεμα δύο φορές, θα μπορούσε κάποιος να πει εντάξει, να μην είναι καμία από τις δύο συναλλαγές δεκτή. Να μην γίνει καμία από τις δύο δεκτή. Αυτό όμως δεν είναι αποδεκτή λύση. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος γιατί. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε την άλλη εξέλιξη. Ακριβώς. Αυτό είναι επιρρεπές σε denial of service. Δηλαδή, είμαι εγώ ένας στοχόβουλος, πάω πληρώνω για ένα καφέ και μετά πάω σπίτι μου, ξαναξοδεύω τα διαχρήματα. Φυσικά κανείς δεν παίρνει χρήματα, αλλά πλήρωσε για ένα καφέ. Πήρα ένα καφέ χωρίς να το πληρώσω, έχασα τα χρήματα, αλλά δεν τα πήρε και η καφετέρια. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι denial of service. Οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πούμε ποια από τις δύο συναλλαγές είναι έγινη. Ή να πούμε ότι αυτή η συναλλαγή έγινε πρώτα και αυτή η συναλλαγή έγινε έπειτα. Οπότε η συναλλαγή που προϋπήρξε είναι αυτή την έγκυρη, γιατί ξόδεψε κάτι που είναι στο UTXO. Ενώ η άλλη, η οποία ξόδεψε κάτι το οποίο δεν ήταν στο UTXO, γιατί έγινε αργότερα, υπήρχε ήδη αυτό, δεν είναι πλέον έγκυρη. Άρα πρέπει να φτιάξουμε μια χρονική αλληλουχία στον αναγόρα. Αυτό είναι το θέμα μας. Λοιπόν, να δούμε το σχήμα. Έχω την ίδια, η οποία είναι όλη. Έχει μια έξοδο αξίας ένα bitcoin και τα βάζει σε δύο συναλλαγές. Στην άλλη και στον BOM, αξίες ενός bitcoin, τις κάνει broadcast σε δύο διαφορετικά σημεία του δικτύου. Αυτοί οι δύο δεν πληρώνουν άμεσα μεταξύ τους, επικοινωνούν μέσω κάποιων γειτόνων, δέχονται και οι δύο τους πληρωμές και κάποια στιγμή μαθαίνουμε ότι τα χρήματά τους ξανακλωδεύτηκαν
και δεν ξέρω σε ποιον πήγανε πρώτα. Και παρατηρήστε ότι εδώ οι ιδιότητες υπογραφής και ο νόμος του κυριοφύσης είναι κανονικά. Γιατί εδώ εντάξει, είπα όντως είχε ένα ποιητικό εξοδεύσει, βάζει την υπογραφή της και αυτή είναι ελεύθερη. Γιατί, γιατί είναι υπογεγραμμένη με το σωστό κλειδί. Αυτό λέγεται. Και αυτό είναι υπογεγραμμένο με το σωστό κλειδί. Και πλέον ισχύει η διατήρηση. Γιατί εδώ μπαίνει ένα ποιητικό, βγαίνει ένα ποιητικό και εδώ μπαίνει ένα ποιητικό, βγαίνει ένα ποιητικό. Εντάξει, αυτό βλέπει το δίκτυο. Άρα η άλλη βλέπει μόνο το πάνω, ο εγώ βλέπει μόνο το κάτω και τελικά γίνεται αυτή η διαδικασία. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν είχαμε ένα σερβερ, πώς θα μπορούσαμε να το λύσουμε, αν υπήρχε ένα σκεπτικό σερβερ. Πώς θα λυνόταν αυτό το πρόβλημα. Να θέτει αυτό μια σειρά σε αυτά που παίρνει. Ναι, σωστά. Ο σερβερ τα βλέπει όλα, λέει αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο δεν ισχύει. Αυτό κάνει, αυτό είναι η Visa ή κάνει το PayPal. Στη Visa, αν κάνω μια πληρωμή πρώτα και μετά μια πληρωμή. Αν στη δεύτερη δεν έχω αρκετά χρήματα, δεν θα γίνει αυτή. Στο PayPal παρομοίως. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί μπορώ να ξοδέψω τα ίδια χρήματα δύο φορές. Και τώρα θα δούμε πώς επιλύεται αυτό το πράγμα. Και η κατασκευή είναι κάπως περίπλοκη και είναι αυτό που λέμε blockchain. Ωραία, κατανοητό το πρόβλημα. Γιατί χρειαζόμαστε το blockchain. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε είναι αυτό που είπαμε. Ουσιαστικά στην περίπτωση που ήδη θέλει να κάνει τα πέντε και να κερδίσει η ίδια, αυτό που θα κάνει είναι θα δώσει 10 μιλιοκόρη στην άλλη και θα κάνει ένα τα πέντε στον εαυτό τη ουσιαστικά, όχι στον πόλο. Και άρα θα ελπίζει ότι αυτή η συναλλαγή είναι αυτή που θα γίνει δεκτή από το δίκτυο, αυτή δηλαδή το δίκτυο θα δει πρώτη αυτή και επόμενη αυτή, αλλά η άλλη θα δει πρώτη αυτή και επόμενη αυτή. Οπότε επειδή υπάρχει αυτή η διαφωνία για τη σειρά, το δίκτυο θα στην αλλά η άλλη θα πιστεύει για λίγο ότι πληρώθηκε. Αλλά μετά κανείς δεν θα δέχεται τα χρήματα της άλλης, γιατί δεν είναι σε κάποια εγγύηση άλλη. Αυτό λοιπόν είναι η επίθεση. Λοιπόν, άρα θέλουμε ένα μέρος του χρόνου, θέλουμε μια κοινή αλήθεια για όλο το δίκτυο που μας λέει ποια συναλλαγή έγινε πριν από ποια. Αυτό αν το επιλύσουμε, η λύση αυτή ονομάζεται consensus. Δηλαδή είναι μια συμφωνία για το ποια είναι η σειρά με την οποία έγιναν οι συναλλαγές. Και αυτό στην κρυπτογραφία έχει μελετηθεί αρκετά. Ας πούμε το πρόβλημα το βυζαντινό, το βυζαντινό πρόβλημα ασχολείται αρκετά με αυτό το θέμα. Και το Bitcoin το επιλύει αυτό με επιτυχία, με έναν τρόπο πρακτικό αρκετά. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε κάποια πράγματα που λέγονται blocks. Θα συμβολίζω εδώ με τετράγωνα, με μπλε. Και τα blocks είναι μια διαφορετική δομή. Είναι το δεύτερο βασικό συστατικό στο Bitcoin μετά τα transactions. Ένα block περιέχει κάποια transactions. Τα blocks και τα transactions είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και βλέπετε εδώ σε αυτό το σχήμα έχω βάλει 8 transactions μέσα σε ένα συγκεκριμένο block. Τα blocks έχουν την ιδιότητα ότι δεν μπορώ το ίδιο transaction να το βάλω δύο φορές μέσα στο ίδιο block. Και επιπλέον δεν μπορώ να βάλω δύο transactions τα οποία είναι double spending στο ίδιο block. Άρα ένα block έχει ένα σύνολο transactions τα οποία δεν έχουν διενέξεις μεταξύ τους. Ωραία. Ζητάω τώρα από το δίκτυο με κάποιο τρόπο που θα δούμε σε λίγο να δημιουργεί ένα μπλοκ κάθε 10 λεπτά. Ζητάω να δημιουργηθεί ένα μπλοκ κάθε 10 λεπτά και μέσα στο κάθε μπλοκ που δημιουργείται κάθε 10 λεπτά βάζει αυτό που δημιουργεί το μπλοκ όλες τις συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί σε προηγούμενα μπλοκς. Άρα, φτιάχνονται κάποιες συναλλαγές, μπαίνουν σε ένα μπλοκ. Πλέον δεν υπάρχουν συναλλαγές που δεν είναι σε μπλοκς. Δημιουργείται μετά κάποια καινούργια συναλλαγή. Και κάποια επόμενη και κάποια επόμενη. Αρκετές χιλιάδες ενδεχομένως. Κάποια στιγμή, περνάνε 10 λεπτά, δημιουργείται ένα νέο μπλοκ. Αυτές οι χιλιάδες συναλλαγές μπαίνουν ξανά μέσα στο μπλοκ και πλέον δεν υπάρχουν συναλλαγές που να είναι εκτός μπλοκ. Και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται, δηλαδή όσο κάνουμε συναλλαγές, αυτές οι συναλλαγές δεν υπάρχουν σε κάποιο μπλοκ για κάποιο χρόνο μέχρι 10 λεπτά συνήθως. Και όταν φτιαχτεί το μπλοκ, μπαίνουν σε κάποιο μπλοκ και πλέον δεν έχουμε συναλλαγές εκτός μπλοκ. Okay. Όταν λέμε τι δημιουργεί το δίκτυο, ποιο τη δημιουργεί ακριβώς. Θα το δείξω σε λιγάκι το πώς δημιουργείται. Αλλά υποθέσω προς το παρόν ότι υπάρχει κάποιο τρόπο δημιουργία blocks, ο οποίο εγγυάται ότι γίνεται ένα κάθε 10 λεπτά. Τώρα, αυτό σαν συστατικό στοιχείο μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία της επίλυσης διαφωνιών. Έτσι. Και θα δούμε τώρα πώς γίνεται αυτό. Θέλω να σας πω επίσης ότι οι συναλλαγές οι οποίες μπαίνουν σε ένα block λέγονται ότι είναι confirmed ή επιβεβαιωμένες. Και υπάρχει και η έννοια του block ID, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι ένα hash πάνω σε όλα τα δεδομένα του block. Αυτή η συναλλαγή είπαμε ότι είναι η confirmed συναλλαγή. Ωραία. Λοιπόν, το blockchain λοιπόν είναι αυτά τα blocks τα οποία δημιουργούνται το ένα μετά το άλλο.
και βρίσκονται έτσι σε μια αλυσίδα. Το blog, εκτός από τις συναλλαγές που σας είπα ότι περιέχει, περιέχει επίσης και μια αναφορά στο πρόγονό του, στον πατέρα του συγκεκριμένο. Και η αναφορά γίνεται μέσω του ID του blog. Έτσι, το ID είπαμε είναι αυτό εδώ. Δηλαδή, κάθε blog κάνει hash τα δεδομένα του πατέρα του και περιλαμβάνει το συγκεκριμένο hash μέσα. Οπότε το βέλος που δείχνω εδώ είναι ότι σε αυτό το blog περιλαμβάνεται το hash αυτού του blog. Σε αυτό το blog περιλαμβάνεται το hash αυτού του blog. Και ούτω καθεξής. Εκτός από συναλλαγές. Εντάξει. Και τώρα τα έχω σε χρονική σειρά. Ας πούμε αυτά τα blogs δημιουργήθηκαν τώρα που άρχισε το μάθημα. Και βλέπετε εδώ και τις ώρες που δημιουργήθηκαν περίπου. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε στις 4.30, είναι πιο παλιό. Και κάθε 10 λεπτά έπαιξε ένα blog μέχρι τις 5.20 που φτιάχτηκε αυτό. Το οποίο αναφέρεται στο προηγούμενο blog που φτιάχτηκε στις 5.10. Ωραία. Λοιπόν, πώς επιτυγχάνεται λοιπόν το consensus. Πώς επιτυγχάνεται, πώς μπορούμε να απαντήσουμε τώρα στην ερώτηση. Φτιάχτηκε η α συναλλαγή πριν τη β ή η β πριν την α. Τι λέτε. Ένα χρήστη μπορεί να βάζει μόνο μία συναλλαγή σε κάθε μπλοκ. Δεν έχει χρήστη όμω. Διεύθυνση. Κάθε διεύθυνση μπορεί να βάλει. Καλά, αυτό είπαμε ότι κάθε μπλοκ δεν μπορεί να περιέχει συναλλαγές οι οποίες ξοδεύονται το ίδιο UTXO. Αυτό το είπαμε έτσι. Ναι. Στο μπλοκ δηλαδή δεν έχει τέτοιου είδου διαφωνίε. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί να εμφανιστούν στο δίκτυο δύο συναλλαγές πάλι τέτοιε. Τα μπλοκ περιλαμβάνουν μία από τι δύο συναλλαγές. Ποια είναι η σωστή. Βάζει νόημα αυτό που λέω. Η πρώτη θα είναι. Η πρώτη, τι εννοείς. Στην εφαρμογή στο πρώτο μπλοκ. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή επειδή τα μπλοκ δεν περιλαμβάνουν δύο συναλλαγές, αυτό που γίνεται είναι. Εδώ δεν υπάρχουν δύο συναλλαγές που προσφέρουν τα ίδια πράγματα. Οπότε, αν μπει εδώ μια συναλλαγή, τότε αυτό μας δείχνει ότι ξοδέστηκαν τα χρήματα. Όταν φτιαχτεί το επόμενο μπλοκ, εδώ, επειδή αυτό έχει ένα πατέρα που λέει, κοίτα να δεις αυτά έγιναν πριν από μένα. Εδώ δεν μπορεί να βρει μια συναλλαγή η οποία πάλι ξοδεύει τα χρήματα που υπάρχουν εδώ πέρα, που έχουν ξοδευτεί ήδη. Έτσι αυτό μας δίνει μια αλληλουχία χρονική. Από τη συναλλαγή, πώς πάμε στον blog. Το blog περιλαμβάνει μέσα πολλές συναλλαγές. Το blog περιλαμβάνει συναλλαγές. Από τις συναλλαγές, πώς πάμε στα blog. Δηλαδή, αν η άλλη κάνει δύο συναλλαγές και η μία μπει πρώτα σε ένα blog, μετά από την άλλη συναλλαγή για να ελέγξουμε αν είναι έγκυρος που θα καταχωρηθεί. Πώς πάμε στο blog. Ωραία, ας το συζητήσουμε αυτό. Το blockchain είναι μοναδικό. Δεν υπάρχουν πολλά blockchains. Είναι ένα και το μοιράζονται όλοι οι χρήστες. Όταν δημιουργείται ένα blog, αυτό διαμοιράζεται σε όλους τους χρήστες. Γίνεται broadcast όπως και οι συναλλαγές. Θα το ξαναδούμε σε λίγο. Οπότε όλοι οι χρήστες γνωρίζουν για ένα κοινό blockchain. Επειδή το blockchain είναι κοινό, ξέρουν όλοι ποια blocks έχουν φτιαχτεί. Όταν λοιπόν θα λάβω μια συναλλαγή, θα έλεγξω αν το blockchain έχει ξαναξοδευτεί και μπορώ έτσι να ξέρω ότι δεν έχει γίνει διπλό ξόδο. Θέλατε πριν να κάνετε ένα λεπτό την ανταλλαγή, δεν σημαίνει την αλλάξη. Άμα αυτό το blog είναι 10 λεπτό. Ναι, δηλαδή τώρα τι γίνεται. Μέσα στο ένα δευτερόλεπτο ή 10 λεπτό που κάνουμε πριν για να κάνουμε τη συναλλαγή, ενημερώνεται ο φίλος μου για τη συναλλαγή ότι έγινε. Μέσα σε 10 λεπτά θα δει ότι μπήκε και σε κάποιο blog. Εντάξει. Οπότε αν το ανοίξει το αντικειμενό σου ή μπορώ να το δω και εγώ εδώ, λογικά θα έχει γίνει και confirmation για να το ελέγξουμε. Άρα ο χρόνος μετά πάει απλά στη μεταφορά του προϊόντος. Μέσα σε 10 λεπτά δεν θα το πάρει σε αυτό το πάνω. Εξαρτάται τι πολιτική έχει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, αν αγοράσω ας πούμε, ένα σπίτι, ίσως περιμένω 6 confirmations. Αν αγοράσω ένα καφέ, μπορεί να μην περιμένω και κανένα. Αν μπορώ το προϊόν να το ακυρώσω, μπορώ να μην περιμένω κανένα και να το ακυρώσω σε περίπτωση που κάτι έγινε στην αγορά. Δηλαδή, αυτό, αν αγοράσω ένα domain name, συνήθως δεν χρειάζομαι κανένα confirmation για να αρχίσω να το χρησιμοποιώ. Και αν βρεθεί η double spending, ακυρώνεται η αγορά. Οπότε αυτό είναι ο τρόπος που λέει. Και ναι. Ωστόσο, υπάρχει ένα διάστημα στο οποίο δημοσιεύονται συναλλαγές, δημιουργούνται νέες συναλλαγές, μια σειρά που δεν γίνεται να τις ξέρουμε. Σωστά. Και έτσι, όταν οι άλλοι κάνουν δύο αγορές σχεδόν ταυτόχρονα, θα είναι τυχαίο ποια θα μπει στο blog. Σωστά. Σωστό. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι έχω ήδη δύο confirmations. Δηλαδή, μπήκε σε ένα blog και μετά φτιάχτηκε ένα καινούριο blog από πάνω. Ναι. Θα ρωτήσω δύο ερωτήσεις.
Πρώτον, αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα με τους καφέδες. Δηλαδή, πάνω να πάρεις ένα καφέ, θα κάνεις τα καλύτερα να περιμένεις. Σωστό. Αλλιώς ναι. Θα κλέψεις δευτέρια. Σωστό. Ναι, μπορείς να κάνεις double spend. Αυτό είναι πρόβλημα. Okay. Και υπάρχουν διάφορες λύσεις γι' αυτό. Ναι, και άλλο πρόβλημα είναι. Το εξηγήσαμε τελείως το consensus. Δηλαδή, έχουμε, άμα μπούς στο ίδιο block, οι δύο συναλλαγές του double spend. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί ένα τέτοιο block δεν είναι έγκυρο. Δηλαδή, αν γίνει broadcast ένα block το οποίο περιέχει δύο συναλλαγές οι οποίες είναι double spend μία της άλλης, το αυτό το block δεν θα το δεχτεί κανείς σαν block. Δεν θα το αναμεταδώσει. Τι νόημα θα περιμένουμε πάνω από ένα information. Ορίστε. Τι νόημα θα περιμένουμε. Ναι, θα το απαντήσω τώρα αυτό. Γιατί χρειαζόμαστε πολλά πράγματα information. Γιατί 10 λεπτά. Γιατί 10 λεπτά. Γιατί 10 και όχι 2 λεπτά. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες σε αυτό. Ένας λόγος είναι τα forks που θα δείξω σε λίγο. Αλλά υπάρχουν κάποια καινούργια κρυπτονομίσματα τα οποία το ρίχνουν. Ας πούμε το Monero που είναι ένα καινούργιο κρυπτονομίσμα το ρίχνει στο 1 λεπτό. Το ίδιο και το Ethereum το ρίχνει μια λεπτά. Ξέρω ότι κάποιο υπόλοιπο Νικόλα έχει κάποια ιδέα για το πόσα είναι τα κρυπτονομίσματα. Okay. Το Monero ας πούμε που ξέρω είναι 1 λεπτό. Το Ethereum επίση ξέρω ότι είναι λιγότερο από 10 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε μπορώ να απαντήσω στην ερώτηση που είπαμε, τι προηγείται δηλαδή, και θέλω να σας δείξω λιγάκι τα blocks στο blockchain info. Επίσης, επειδή γίνονται broadcast έτσι στο δίκτυο του bitcoin, μπορούμε να δούμε πάλι δημόσια τα blocks. Εδώ είναι τα blocks, βλέπετε ότι είναι αριθμημένα τα blocks, το ένα μετά το άλλο. Και μπορείτε να δείτε πόσα transactions περιλαμβάνουν σε κάθε block. Ας πούμε αυτό το block εδώ, 39-30-25, έχει μέσα 347 transactions. Αυτό έχει 1856, αυτό έχει 424. Αυτά είναι τα καινούργια, τα οποία δεν υπήρχαν στα προηγούμενα blocks. Εντάξει, το blockchain είναι αυτή η αλυσίδα και το βλέπετε πόσα blocks έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής, περίπου 400.000 blocks. Και βλέπετε και πίσω περίπου το χρόνο δημιουργίας, δηλαδή εδώ υπήρχε διαφορά 2 λεπτό, δεν υπήρχε 12, εδώ υπήρχε 12, εδώ ήταν 10, 9 και το καθεξής βλέπετε περίπου είναι 10 λεπτά, αλλά δεν είναι ακριβώς. Άμα σε κάποιο βλόκ από προς τα πίσω, δεν υπάρχουν αξόδευτα λεφτά, υπάρχει μια μελεπάρχη. Ναι, μπορεί να δημιουργηθεί ένα βλόκ το οποίο δεν περιλαμβάνει καμία συναλλαγή, αλλά φτιάχνεται με αυτή τη διαδικασία. Γιατί είπαμε ότι κάθε 10 λεπτά πρέπει να φτιάχνεται ένα βλόκ. Ο ρόλος που παίζει είναι ότι αν εγώ περιμένω μια πληρωμή, μου έχει άτομο που δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει γίνει κορφέρμα ακόμα. Δεν την έχει λάβει, ας πούμε, αυτός που δημιουργήσει το βλόκ. Γιατί είναι τόσο μεταβλητός ο χρόνος και δεν είναι στάδιο, δεν το αφήσει. Θα σας το δείξω εδώ. Και θα δούμε και ποιος θα δημιουργεί αυτό το blog. Ωραία, οκ. Και άμα πατήσω κιόλας σε ένα τέτοιο blog, μπορούμε να δούμε και... Να, εδώ είναι οι συναλλαγές που έχει μέσα, μπορούμε να τις δούμε όλες έτσι. Και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες που έχουν και πολλαπλές εισόδους και πολλαπλές εξόδους, όπως εδώ πέρα. Και για να δείτε και όλα είναι δημόσια, αν πατήσω μία διεύθυνση, μπορώ να δω και όλες τις συναλλαγές που έγιναν με αυτή τη συγκεκριμένη διεύθυνση και έτυχε να είναι μία συγκεκριμένη διεύθυνση. Ωραία. Λοιπόν, πώς παράγονται τα blocks, αυτό είναι το βασικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει τώρα και γιατί δεν είναι ακριβώς 10 λεπτά. Λοιπόν, ο καθένας είναι ελεύθερος να παράγει blocks μέσα στο δίκτυο, δεν υπάρχει κάποια αρχή που παράγει τα blocks. Αυτό είναι ουσιαστικά έτσι κι αλλιώς ο σκοπός του συστήματος, να είναι αποκεντρωμένο χωρίς αρχές. Οπότε στον καθένα δίνεται η δυνατότητα να παράξει blocks. Ο τρόπος που εγγυόμαστε ότι γίνεται αυτό κάθε 10 λεπτά είναι μια απόδειξη εργασίας. Που αν είχατε έρθει στα μαθήματα που μιλούσαμε για hashes, δείξαμε πώς δουλεύει αυτό. Θυμάστε την απόδειξη εργασίας ή να κάνουμε μια περίληψη ξανά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η απόδειξη εργασία, η συγκεκριμένη στο Bitcoin, βασίζεται στο στάδιο 56. Δηλαδή, ζητάμε από κάποιον να υπολογίσει, είπαμε, ένα nodes, έτσι, ώστε κάποια δεδομένα να κάνουν hash σε κάποια συγκεκριμένη τιμή. Θα γράψω μόνο την εξίσωση για να τη δείτε. Θέλω το στάδιο 56, τα δεδομένα. Το nonce να είναι μικρότερο το ε. Εντάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόδειξη εργασίας γίνεται πάνω στο blog. Δηλαδή αυτό εδώ είναι το blog. Είναι οι συναλλαγές και είναι και ο γονέα, ο πατέρας, το αντίπου πατέρα. Το blog πρέπει να ικανοποιεί αυτή την εξίσωση. Άρα πρέπει να βρεθεί κάποιο τέτοιο nonce ώστε να γίνει αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι δύσκολο. Δεν γίνεται να γίνει εύκολα. Ο μόνος τρόπος να βρω ένα τέτοιο νότς είναι να δοκιμάσω πολλά πιθανά νότσες, έτσι ώστε να γίνει αυτό αρκετά μικρό. Η δυσκολία συγκεκριμένη αυτή εδώ είναι φτιαγμένη έτσι ώστε το συνολικό CPU που δίνεται στο δίκτυο από όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν εξόριξη, αυτό λέγεται εξόριξη παραγωγικό, να συμβαίνει κάθε 10 λεπτά σαν αναμενόμενη τιμή. Δηλαδή είναι πιθανοτικός ο τρόπος που λέει. Και γι' αυτό έχουμε blocks κάθε 10 λεπτά. Οπότε η εξόριξη η διαδικασία γίνεται ως εξής. Αν εγώ είμαι κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να κάνει εξόριξη, είμαι ένας miner που κάνει την mining, έχω μια μικρή πιθανότητα να φτιάξω ένα block. Αν φτιάξω ένα block, το κάνω broadcast και οι υπόλοιποι miners το κάνουν relay στους υπόλοιπους miners και στους χρήστες. Δεν ξέρω αν απαντάει την ερώτηση στο αλγόριθμο. Πες μου. Όχι, πλέον το χάος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πριν πει το χάος που είναι στην το χάος είναι 2 μεγαξάδι του 6 του σάδι του 6 του προηγούμενου. Είναι αυτό που πάμε πριν, που περίπτει το προηγούμενο μου. Όχι, εδώ περιλαμβάνει το χάος του προηγούμενου μπλοκ. Δηλαδή, αν έχω ένα μπλοκ, τότε αυτό το μπλοκ περιέχει ένα δίκτυο στο προηγούμενο και το χάος αυτού είναι αρκετά μικρό. Ο δείκτης αυτός λοιπόν που περιλαμβάνει στο επόμενο, αυτό εδώ επίσης θα έχει μικρή τιμή. Εντάξει. Έτσι όμως αποφασίζεται. Θα το δούμε το επόμενο βίντεο, την Παρασκευή αυτό πώς αποφασίζεται. Γιατί να κάνει κάποιος μάιν. Θα σας το δείξω τώρα. Γιατί. Ναι, θα σας το δείξω. Ναι, το έτσι προς το παρόν δεχτείτε ότι είναι φτιαγμένο έτσι ώστε δεδομένης της συνολικής CPU δύναμης που υπάρχει στο δίκτυο που διασφαλίζει το Bitcoin, όλων των μάρες δηλαδή, είναι φτιαγμένο έτσι ώστε η πιθανότητα να συμβεί αυτό, αν διαλέξω ένα τυχαίο νότς, είναι τέτοια ώστε δεδομένου ότι δουλεύουν συνέχεια αυτοί, αυτό θα συμβεί κάθε 10 λεπτά expected, αναμενόμενο. Και τα μαθηματικά γι' αυτό θα δούμε λιγάκι την Παρασκευή, δεν θα τα εξηγήσω τώρα, και για το πόσο αποφασίζεται το έψιλον ακριβώς. Ωραία, από το αλγόριθμος για να κάνω εξόριξη είναι ο εξής. Κοιτάω καταρχάς το δίκτυο για συναλλαγές και blocks, επιβεβαιώνω κάθε συναλλαγή που περνάει ότι είναι εντάξει, επιβεβαιώνω και τα blocks που περνάνε ότι είναι εντάξει και κρατάω το πιο πρόσφατο block και κρατάω επίσης τις συναλλαγές οι οποίες δεν έχουν γίνει confirm ακόμα. Όταν λοιπόν θέλω να φτιάξω ένα υποψήφιο block, αυτό που θα κάνω είναι θα περιλάβω όλες τις συναλλαγές που έχω δει και δεν έχω δει να έχουν σε κάποιο άλλο block και θα περιλάβω και επίσης σαν πατέρα στο υποψήφιο block μου το πιο πρόσφατο block που έχω δει από τους άλλους. Οπότε έτσι έχω φτιάξει ένα υποψήφιο blog, το οποίο δεν έχει ακόμα απόδειξη εργασίας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το blog θα προσπαθήσω, έχω φτιάξει αυτό δηλαδή εδώ το δεδομένο, μέσα στο blog θα προσπαθήσω να βρω ένα nonce, τέτοιο ώστε να ικανοποιείται η εξίσωση. Αν το βρω, τότε θα το δημοσιεύσω στους υπόλοιπους κόμβους του δικτύου και αυτοί θα το στείλουν με τη σειρά τους σε όλο το δίκτυο. Αν δεν καταφέρω να το βρω και με προλάβει κάποιος και βρει αυτός ένα blog αντί για μένα, τότε θα σταματήσω τη δική μου διαδικασία, θα πάρω το blog του άλλου και θα συνεχίσω να κάνω εξόριξη με πατέρα το νέο blog που μου έστειλαν. Εντάξει, αυτή είναι ο αλγόριθμος του mining. Απορίες αυτό, πώς δουλεύει, τι γίνεται. Ναι. Όσο προσπαθούμε να βρούμε, δεν έρχονται και άλλες συναλλαγές. Ναι, έρχονται συναλλαγές και μπορώ εγώ να συνεχίσω να αλλάζω τα δεδομένα και να ψάχνω. Και τα νόμιμα αρχικοποιείται πάλι ή αλλά συνεχίζει. Δεν έχει σημασία έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή η πιθανότητα δεν αλλάζει. Κατάλαβε αυτό μπορεί να είναι ότι τυχαίο γέννημα. Ναι, προφανώ. Απλά μπορεί να είναι και random, α πούμε, να μην πηγαίνει. Ναι, σύμφωνα με το random είναι αργό. Αυτό που κάνουν οι miners είναι παράγουν ένα τυχαίο νόμιμο και μετά από εκεί και πέρα ψάχνουν προ τα πάνω, αυξάνοντα κατά ένα κάθε φορά. Και μάλιστα επίση τα δεδομένα, επειδή οι συναλλαγέ μπορούν να μπουν οποιαδήποτε σειρά, μερικέ φορέ οι miners αλλάξουν τη σειρά, μπορεί να την αλλάξουν και να ψάξουν ένα. Ναι. Γιατί εγώ να μην πάρω να δω 100 συναλλαγές και να ψάχνω μόνο για αυτές τις και να προσθέτω και άλλα. Θα το δείξω. Εννοείς να μην ξαναπάρω σε καινούργιες. Να μην ασχολούμαι με τον data, να πάρω λίγα και μετά να κλείσω το ίδιο και να ασχολούμαι μόνο με τον νόμις. Θα το δείξω γιατί σε λίγο. Μπορείς γενικά να το κάνεις αυτό, αλλά δεν σε συμφέρει. Γενικά, επειδή τα blocks παράγονται από miners που δεν ελέγχονται κεντρικά, ο κάθε miner μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να ισχυριστεί ότι μια συναλλαγή αυτό δεν την είδε. Άρα, τελικά στο block βάζει ό,τι θέλει. Και αν θέλει ένα miner, μπορεί βέβαια να μην βάλει καμία από τις συναλλαγές, να αφήσει ένα κενό block,
ή να διαλέξει αυτές που θέλει αυτός και ούτω καθεξής. Έτσι. Ή στην περίπτωση που υπάρχουν double spends να διαλέξει αυτό που το συμφέρει. Ο Μάριο γενικά δεν είναι απαραίτητα καλόβουλος. Το νόμος είναι να κάνει τη συναλλαγή. Το νόμος είναι στην απόδειξη εργασίας, είναι ένας τυχαίος αριθμός, έτσι ώστε αυτό εδώ που πας να ικανοποιήσει την ανισότητα. Είναι ακριβώς, δείχνει ότι όταν το βρω αυτό, δείχνει ότι δούλεψα αρκετά, ώστε να έχω δικαίωμα να παράξω το λόγο. Αυτό είναι που δημιουργεί ακριβώς την δημιουργία βλόγου ανά δεκάλεπτα. Ωραία. Και κατανοητό γιατί είναι κατά δεκάλεπτα. Το blog πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό από το τάξη μέσα. Όχι, μπορεί να είναι 0, μπορεί να είναι όλες όσες έχουν την πρόσφαση, μπορεί να είναι κάποιες, δεν υπάρχουν αποκλήσεις. Υπάρχει κάποιο όριο στο πόσο μεγάλο είναι ένα blog, βέβαια, αλλά προς το παρόν είναι αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, πώς επιβεβαιώ την εγκυρότητα τώρα ενός blog? Όταν θα λάβω ένα blog από δίκτυο, τι θα κάνω? Θα κοιτάξω ότι. Θα υποθέσω καταρχάς ότι γνωρίζω επαγωγικά ποιο ήταν το προηγούμενο έγκυρο blog και θα σας δείξω πάλι πώς είναι η βάση της επαγωγής αυτό σε λίγο. Οπότε, δεδομένου ότι γνωρίζω ποιο είναι το πιο πρόσφατο έγκυρο blog, αυτό που κάνω είναι για το νέο blog, κοιτάω ότι ο πατέρας του είναι αυτό το blog που ήξερα ότι είναι το πιο πρόσφατο έγκυρο. Και στη συνέχεια επιβεβαιώνω την απόδειξη εργασίας, δηλαδή ότι ισχύει αυτή η εξίσωση, για να δω ότι το blog είναι έγκυρο. Και επιπλέον, για κάθε συναλλαγή που υπάρχει εδώ μέσα, επιβεβαιώνω την εγκυρότητα της συναλλαγής. Αυτά από τον πριν δηλαδή. Αφού κάνω λοιπόν αυτή τη διαδικασία, σαν miner εγώ θα δεχτώ το επόμενο blog και θα κάνω τη δική μου εξόρυξη με τη σειρά μου πάνω από το νέο blog. Ναι. Εγώ κάτι που δεν καταλαβαίνω σε αυτό είναι ότι καταλαβαίνω ότι είναι σαν να λες ότι εγώ ας πούμε μπορώ να κάνω μια συναλλαγή με σένα, διπλή και με κάποιον άλλον και η μία από αυτές να μην επιλέγει ποτέ. Επειδή αυτοί που το κάνουν mining επιλέγουν να με βάσει κάτι διαδικασία. Σωστά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Όχι. Δεν είναι γιατί. Όταν πάρω ένα καφέ, και αυτό ο καφέ δεν πιστοποιηθεί ποτέ ότι αγοράζει. Ποτέ. Ναι. Αν θέλει κάποιο να είναι σίγουρο, αν θέλει ο πολιτή να είναι σίγουρο, θα παρακολουθήσει το blockchain για blogs, θα πει βεβαιώ τη συναλλαγή. Μα άμα δεν την εμπλέξει κανένα, ποτέ αυτή τη συναλλαγή δεν τότε δεν θα δεχτεί να σου δώσει το καφέ σου. Αυτό είναι. Μπορεί να πάρω καφέ ποτέ. Ναι, αλλά θα σου πω γι' αυτό. Δεν μπορεί να πάρει καφέ ποτέ. Ναι, θα σου πω για ποιο λόγο οι miners έχουν κίνητρο να βάλουν κάποιε συναλλαγέ. Αν εσύ κάνεις διπλό ξόδεμα, τότε είσαι κακός και κανένα βάθεις. Αν κάνεις μονό ξόδεμα, τότε θα σου δείξω για ποιο λόγο οι miners έχουν κίνητρο να βάλουν συναλλαγές. Εντάξει. Εγώ δεν μπορώ να βάλω την απόδειξη εργασίας από κάποιον για την παρουσιάση του δικιά μου. Θα παρουσιάσεις την απόδειξη εργασίας σαν δικιά σου. Όχι, δεν μπορείς. Γιατί μέσα εδώ στα δεδομένα περιλαμβάνεις και ποιος είσαι εσύ. Εντάξει. Και αν αλλάξει αυτά τα δεδομένα, πλέον η απόδειξη εργασία δεν είναι έγκυρη. Εντάξει, γιατί το νόμος δεν ικανοποιεί πλέον αυτή τη συνθήκη. Κατανοητό αυτό που καταλάβατε τη ρώτηση και τι λέει η απάντηση. Δηλαδή, αν ο miner εδώ μέσα στα δεδομένα περιλάβει τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο αποδείξει ότι αυτό είναι αυτό που έκανε την απόδειξη εργασία, ένα άλλο miner δεν μπορεί να πάρει τα ίδια πράγματα, να βάλει το δικό του κλειδί, ας πούμε, εδώ μέσα και αυτό να δείξει ότι ισχύει πάλι. Γιατί δεν ισχύει για το συγκεκριμένο νόμο ότι η σχέση αυτή θα είναι μικρότερη τη δυσκολία. Έτσι. Ναι. Τελικά στην data μέσα τι μόνο ακριβώ σημαίνει το blog. Το data είναι όλο το blog. Ναι, όλο το blog. Το blog που θα κάνει οι συναλλαγέ, ένα, και τον πατέρα του blog μα που θέλουμε να φτιάξουμε. Και τρία, το ποιο είναι. Έτσι. Αυτό είναι στι συναλλαγέ και θα το δείξω στο λιγάκι. Θα το δούμε σε λίγο. Πώς περιλαμβάνω στα δεδομένα το ποιος είμαι. Ναι. Το ποιος είμαι με την έννοια της διεύθυνσης, όχι το πιο φυσικό πρόσωπο είμαι. Ναι, ναι. Βέβαια, ναι, το ποιος είμαι πάντα είναι ένα δημόσιο κλειδί, δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία. Ας δούμε και κάποια τα κίνητρα, να δούμε το επόμενο. Εδώ το σχήμα του Σατώση από το paper, που δείχνει πώς δουλεύουν τα blocks. Τα βελάκια του είναι ανάποδα από μένα, γιατί είναι το χάσει η συνάντηση που παίρνουν ήδη και βγαίνουν άτομα. Και αν δείτε εδώ στο blog που περιλαμβάνει τις συναλλαγές και λέει ότι αυτό το blog γίνεται hash και το hash του μπαίνει μαζί με το επόμενο blog σε μια αλυσίδα. Έτσι, αυτό είναι ένα απλοποιημένο σχήμα και υπάρχει και ένα πιο περίπτωτο σχήμα το οποίο είναι το πιο σωστό. Και εδώ τι γίνεται, λέει πάλι τα μελάκια είναι ανάποδα από ό,τι έχω εδώ. Εντάξει, τι λέει εδώ πέρα, λέει ότι εγώ έχω το hash του πατέρα, δηλαδή το blog ID ουσιαστικά όπως σας το έδειξα εγώ. Εδώ υπάρχουν τα transactions. Και υπάρχει και ένα νότς,
έτσι ώστε όλα αυτά τα δεδομένα μαζί να έχουν hash κάτω από τη δυσκολία ε, η οποία θα χρησιμοποιήσει το αποδείκτη με τον τρόπο που έχουν την Παρασκευή. Είναι αρκετά μικρή ώστε να γίνουν κάθε 10 λεπτά αυτά. Ωραία. Τώρα η βάση της επαγωγής σε όλα αυτά τα πράγματα. Στην περίπτωση του blockchain υπάρχει ένα συγκεκριμένο blog, το οποίο λέγεται Genesis, να το. Και αυτό φτιάχτηκε μια συγκεκριμένη ημερομηνία από τον δημιουργό του blockchain, του Σατόσι. Και όλα τα bitcoin software περιλαμβάνουν μέσα το hash αυτού του blog και επιβεβαιώνουν ότι η αλυσίδα που βλέπουν ξεκινάει από αυτό. Οπότε αυτό είναι μέσα στο κώδικα, hard-coded, μια σταθερά. Και αυτή είναι η βάση της παραγωγής μας, έτσι, με αυτόν τον τρόπο κάνουμε την επιβεβαίωση. Το blog αυτό περιλαμβάνει αυτό το κείμενο εδώ, το εξώφυλλο της εφημερίδας Times, την ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2009, και σας είχα δείξει στο μάθημα που μιλούσαμε για The Time Standing, ότι το να περιλάβω ένα τέτοιο μαζί με ένα hash γύρω, εγγυάται ότι δεν υπήρχε αυτό το πράγμα πριν από κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Άρα το ότι περιλαμβάνω αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι το blockchain δεν υπήρχε πριν τη 3 Ιανουαρίου 2009. Αυτό είναι σημαντική ιδιότητα του blockchain και επειδή δημοσιεύτηκε στο ίντερνετ και το είδαμε ότι το blog αυτό βγήκε στο ίντερνετ στις 3 Ιανουαρίου 2009, άρα ξέρουμε ότι δεν μπορούσε να φτιαχτεί και πιο αργά. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο ανισότητες, ξέρουμε ότι φτιάχτηκε ακριβώς αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Τώρα, επειδή έχουμε μία αλυσίδα, μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος αυτής της αλυσίδας και αυτό το ονομάζουμε ύψος ενός blog. Το Genesis έχει ύψος 0, το επόμενο, το παιδί του Genesis έχει ύψος 1 και το καθεξής. Λοιπόν, τώρα, γιατί περιμένουμε για πολλά confirmations, όπως ρωτήσατε, και τι νόημα έχει ότι το Genesis, ας πούμε, έχει φτιαχτεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό σημαίνει για τον εξής λόγο. Όπως με τις συναλλαγές μπορούμε να φτιαχτούν δύο συναλλαγές οι οποίες μοιάζουν να γίνονται ταυτόχρονα, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τα blocks. Μπορεί δηλαδή δύο miners να καταφέρουν να κάνουν εξόρυξη δύο blocks ανεξάρτητα και περίπου ταυτόχρονα. Και μάλιστα μπορούν να περιλαμβάνουν και συναλλαγές, αυτό να περιλαμβάνει μια συναλλαγή και αυτό μια άλλη, οι οποίες μεταξύ τους να είναι double spending, αλλά κάθε αλυσίδα που βλέπει ο καθένας είναι μια χαρά. Αυτό λέγεται blockchain fork. Παρατηρήστε εδώ ότι η πιθανότητα να γίνει αυτό είναι αρκετά μικρή. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί υπάρχει ακριβώς το δεκάλεπτο που απαιτείται λόγω αυτής της σχέσης. Και αντίθετα από τα transactions, αν θέλω να φτιάξω ένα double spend, μπορώ να το κάνω πάρα πολύ εύκολα. Στα blocks θέλει μεγάλη προσπάθεια να γίνει αυτό. Πρέπει να το πετύχω ταυτόχρονα. Το blockchain fork έχει πρόβλημα. Γιατί πλέον δεν μπορώ να ξέρω πού είναι τα σωστά transactions. Δηλαδή, αν δω για τα δύο blockchains, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, υπάρχει ένας αλγόριθμος πίεσης αντίπαλων blockchain, ο οποίος είναι αυτός και λέει, αν δω εγώ, είτε σαν χρήστης που χρησιμοποιώ το bitcoin για να πληρώσω, είτε το δω σαν miner για να αποφασίσω ποιο από τα δύο blockchains είναι το σωστό, τρέχω αυτό εδώ. Δηλαδή, αν δω κάποιο μακρύτερο blockchain, το κρατάω, το προτιμώ. Αυτό δηλαδή που έχει το μεγαλύτερο ύψος. Αν δω κάποιο blockchain που είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που έχω, τότε μπορώ να διαλέξω ένα αυθαίρετα όποιο μου αρέσει και να κάνω mining πάνω σε αυτό. Με βάση αυτόν τον τρόπο, οι miners αποφασίζουν πάνω σε ποιο block θα κάνουν mining. Ποιος είναι δηλαδή ο πιο προσφέρος πατέρας για το υποψήφιο block δικό τους. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που γίνεται αυτή η απόφαση. Τώρα εδώ φαίνεται πώς ακριβώς γίνεται το double spending. Αν εγώ θέλω να κάνω double spend, μπορώ να κάνω εδώ μια συναλλαγή, να μπει στο συγκεκριμένο blockchain, να φτιαχτεί και ένα ακόμα transaction, ένα ακόμα blog πάνω στο blockchain και εγώ μετά σαν miner να πάω σε αυτό το blog και να αρχίσω να κάνω mining. Να φτιάξω ένα blog, να φτιάξω ένα δεύτερο blog που περιλαμβάνει ένα double spend αυτού του και ένα άλλο blog που περιλαμβάνει. Όποιος δει τη mob αλυσίδα που έχει ένα κοινό πρόθυμο με την μπλε θα πει εντάξει μια χαρά, δεν υπάρχει double spend καθόλου. Ποιος δει αυτή την μπλε πάλι θα πει ότι είναι μια χαρά. Οπότε μπορώ να πετύχω double spend με αυτό. Παρατηρήστε όμως το γεγονός ότι επειδή ακριβώς υπάρχει απόδειξη εργασίας, το να το κάνω αυτό είναι πολύ δύσκολο. Συγκεκριμένα, πρέπει να αρχίσω να κάνω mining ακριβώς πριν από το blog με το οποίο έγινε confirm αυτή η συναλλαγή και μετά για να δεχτούν το δικό μου blockchain οι υπόλοιποι χρήστες, πρέπει να φτιάξω ένα blockchain το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και συγκεκριμένο να είναι ήδη μήκος ή μεγαλύτερο από το ειλικρινές. Επειδή υπάρχει αυτή η απόδειξη εργασίας, βρίσκομαι σε συνεχή ανταγωνισμό με όλους τους υπόλοιπους miners στο δικτύο, οι οποίοι κατά κανόνα είναι ειλικρινείς.
Οπότε για να πετύχω να κάνω αυτή τη διαδικασία εδώ πέρα, όσο περισσότερα blocks έχουν γίνει, τόσο πιο δύσκολο είναι και συγκεκριμένα είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο. Δηλαδή, αν ένα transaction έχει μπει σε αυτό το block και έχουν φτιαχτεί 6 καινούργια blocks μετά, εγώ θα πρέπει να αναγνωριστώ αυτού που έχουν blocks στο πιο, στην πιο μεγάλη αλυσίδα και θα πρέπει να φτιάξω 6 block και να ξεπεράσω την αλυσίδα του Julekness blockchain. Ενώ οι άλλοι προσπαθούν να επεκτείνουν την υπάρχουσα. Εντάξει, αυτό η πιθανότητα πέφτει εκθετικά όσο αυξάνω το blockchain και τα συγκεκριμένα μαθηματικά για το πώς εξελίσσεται θα το δούμε την επόμενη φορά, απλώς διαστητικά αυτή είναι η διαδικασία εδώ. Ωραία, οπότε αν θέλω να διακριθώ στο bitcoin και να μπορώ να κάνω double spending, αυτό που χρειάζομαι είναι να έχω το 51% της CPU. Αν μπορώ να έχω το 51% της CPU δύναμης του blockchain, τότε μπορώ να φτιάξω ένα δικό μου blockchain και να ανταγωνιστώ το πραγματικό. Πράγματι, μπορεί να υπάρχουν πολλά blocks μετά από αυτό που θέλω να κάνω fork. Και όσο και αν προσπαθούν αυτοί, επειδή εγώ έχω το 51% της δύναμης, κάποια στιγμή θα το ξεπεράσω σε αρκετό χρόνο και το δικό μου blockchain θα επικρατήσει. Οπότε μπορώ να πετύχω άσχημα πράγματα. Και τώρα θέλω να ρωτήσω αυτά τα τρία πράγματα. Τι πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει κάποιος κακόβουλος ο οποίος έχει το 51%. Μπορεί να πετύχει να κάνει double spending. Τι λέτε. Και γιατί. Ναι, γιατί ξέρει ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλει μπορεί να αρχίσει να φτιάχνει το δικό του blockchain και να ξεπεράσει τους άλλους τις περισσότερες φορές. Mm-hmm. Οπότε, ποια θα ήταν η ιδέα τα transactions και τα blocks. Θα κάνει το double spending το κανονικό και όταν δει ότι φτιάξει. Φτιάξει δύο transactions. Φτιάξει δύο transactions, που να πηγαίνει σε δύο, αυτό που έχουμε πει τέλος πάντων. Και θα αρχίσει να κάνει mining ένα block που να έχει μόνο το ένα, ας πούμε. Προσπαθήσει να το πετύχει κάνοντας υπολογισμούς ταυτόχρονα με τον άλλο. Βασικά αυτό χρειάζεται καν αυτό. Απλά αρχίζει και λέει κάτι μεγαλύτερο. Οκ. Okay. Ναι. Αυτό θα κάνει έτσι. Δηλαδή εδώ, στην αλυσίδα που είδαμε. Μετά την αλυσίδα, τι γίνεται, γίνονται μία αλυσίδα ή απλά κάποια στιγμή αρχίζουν και την διώχνουν οι άλλοι. Ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο αλυσίδες. Τι γίνεται. Είπαμε ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος που λέει πώς αποφασίζεται ποια είναι η έγκυρη. Μία από τις δύο είναι έγκυρες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ροζ είναι η έγκυρη. Και, και οι άκυροι μετά που θα διώξουμε ακυρώνονται τα transactions. Ναι, εδώ πέρα τώρα αν έχει φτιαχτεί αυτή η κατάσταση, τότε οι ειλικρινείς miners θα συνεχίσουν να κάνουν το mining από πάνω. Οπότε πλέον αυτή είναι η συναλλαγή, είναι αυτή η οποία θα ληφθεί ως έγκυρη. Άρα εντάξει, το καφέ θα μείνει κάτω, ας πούμε, τώρα αυτό που αγοράσουμε. Οπότε η ιδέα είναι, κάνω εγώ μια συναλλαγή, μπαίνει στο blockchain, γίνεται confirm, ο πολιτής βλέπει ότι έγινε όντως confirm και μετά αυτή τη συναλλαγή μπορεί να και αργότερα, εγώ δεν χρειάζεται να την κάνω ταυτόχρονα, έτσι ώστε να μην το δει και στο δίκτυο καν και να ισχυριστώ ότι έγινε την ίδια στιγμή και μετά εγώ θα πάω στο προηγούμενο blog από αυτό το οποίο έγινε confirm. Θα φτιάξω ένα άλλο blog, θα φτιάξω κάποιο blog ο οποίος θα την κάνει confirm, μπορεί να είναι και εδώ πέρα και μετά θα προσπαθήσω κάποια στιγμή να ξεπεράσω σε μήκος και όταν θα καταφέρω να ξεπεράσω, τότε αυτή είναι η αλυσίδα η οποία θα γίνει και από δίκτυο. Και παρατηρήστε ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αν θέλω να κάνω κάποια πολύ μεγάλη συναλλαγή σε αξία, τότε επειδή δεν θέλω να υπάρχει πιθανότητα κάποιος να το καταφέρει ακόμα και με μικρή υπολογιστική δύναμη, θα περιμένω ας πούμε 3-6 confirmations, τα οποία μου δίνουν μια πολύ μεγάλη πιθανότητα με δεδομένη την υπολογιστική δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο blockchain. Μην τσουράτε. Σαν miners δεν κάνουν όλοι mines στο ίδιο block, έτσι. Λογικά θα κάνει ένα το πιο πρόσφατο, αλλά μπορώ εγώ να θέλω να κάνω 3 block πιο πριν. Ναι, αν δεν μπορεί να κάνει 3 block πιο πριν. Απλώς, άμα κάνει 3 block πιο πριν και φτιάξει ένα block, δεν θα το δεχτεί κανείς γιατί η αλυσίδα σου θα είναι μικρότερη. Ναι, εντάξει, και απλά. Δεν είναι υποχρεωτικά το τελευταίο blog. Σαν miner κάνεις ό,τι θέλεις. Απλώς σε συμφέρει. Γιατί αυτό που λέγαμε εδώ πέρα είναι ότι εντάξει, πας πιο πίσω και αρχίζεις. Ναι, ό,τι θέλεις. Πολύ γρήγορος. Εντάξει, ναι. Απλώς το θέμα σου είναι να δεχτεί και ο υπόλοιπος κόσμος το blog σου είναι το έγκυο blog. Ωραία, καταλάβατε λοιπόν τι είναι αυτά τα forks. Ναι. Εγώ έχω 51% της δύναμης του κόσμου. Μπορώ να ξεκινήσω το πρώτο μπλοκ και ελπίζοντα σωστά, μπορείς να ξεκινήσεις από το Genesis και να το χαλάσεις όλο το μπλοκ. Σωστά. Αυτό βέβαια θα πάρει αρκετό χρόνο ανάλογα πόση πολιτιστική δύναμη έχεις. Αλλά αν έχω περισσότερη από όλους τους υπόλοιπους θα τους ξεπεράσω. Θα τους ξεπεράσεις κάποια στιγμή και μάλιστα αφού τους ξεπεράσεις τότε όλοι οι ειλικρινείς θα αρχίσουν να παίζουν με το δικό σου μπλοκ.
Απλά όταν ξεκινάς από το Genesis, ας πούμε, και κάνεις αρχή φτιάχνεις το πρώτο, δεν πρέπει να το κάνεις broadcast, δεν θα το ακυρώσουν. Ή δεν σε νοιάζει αυτό. Δεν σε νοιάζει αυτό. Μπορείς να το κάνεις broadcast και θα το ακυρώσουν, αλλά κάποια στιγμή. Όταν λέμε το ακυρώνουμε, μόνο αυτό που του είπε, εντάξει. Αλλά μόλις του πει κάτι μεγαλύτερο, θα το δεχτούν. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Εντάξει, αυτά είναι λίγο καινούργια έννοια. Οπότε βλέπετε εδώ τη χρησιμότητα της απόδειξης εργασίας που σας υποσχέθηκα στα αρχικά μαθήματα και γι' αυτό λόγο με την απόδειξη εργασίας μπορούμε να έχουμε και εγγύηση ότι το Genesis Blog φτιάχθηκε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και αυτή δεν μπορεί πλέον να αλλάξει. Γιατί παρατηρήστε ότι εδώ τα δεδομένα, ας πούμε, την εφημερίδα Times υπάρχουν ακριβώς μέσα στην απόδειξη εργασίας. Οπότε αφού έχουν φτιαχτεί τα 300.000 blogs μετά, το να αλλάξει αυτή η πληροφορία μέσα στο Genesis Blog της εφημερίδας θα απαιτούσε να φτιάξουμε ένα blockchain άλλες 300.000 blogs, που είναι πολύ δύσκολο με δεδομένες της υπολογιστικής δυναμικής που χρειαζόμαστε. Και θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, για ποιο λόγο ο Τόση αποφάσισε να αποδείξει πότε φτιάχτηκε το πρώτο blog, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Δηλαδή, αν το blockchain ο Σατόση το είχε ξεκινήσει το 1970, ας πούμε, και έλεγε ψέματα ότι το έφτιαξε το 2009, θα είχαμε πρόβλημα ή όχι. Πώς σας φαίνεται? Έχει φτιάξει ένα τεράστιο chain. Αφού ξεκινήσουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα, θέλω να το εμφανίσει και να είναι όλες άκρες. Ακριβώς, αυτό είναι ο λόγος. Δηλαδή, αυτό μας εγγυάται ότι ο Σατόση δεν είχε κάνει το λεγόμενο pre-mining. Δεν είχε κάνει mine πριν τη δημοσία ανακοίνωση του Genesis. Εντάξει, αυτό είναι η σημαντική ιδιότητα που έχουμε λόγω του timestamp. Και αν δείτε κάποια εναλλακτικά νομίσματα, κάποιες φορές οι δημιουργοί τους μπορεί να κάνουν pre-mining, γιατί δεν έχουμε αυτή την εγγύηση που έδωσε ο Σατόση. Γιατί δεν είχε κάνει πρόβλημα. Αν είχε κάνει πρόβλημα, θα είχαμε. Δεν θα μπορούσε, θα είχε βάλει εδώ την ημερομηνία που λέει ότι το πρωτοσέλιδο των New York Times είχε αυτό τον τίτλο την 3η Ιανουαρίου του 2009. Γιατί δεν το ήξερε το 2009. Εντάξει. Εμίση. Τι έλεγε το πρώτο σελίδα. Τι έλεγε, το έχω εδώ. Chancellor of Spring of Bailout, Second Bailout Provides. Και αυτό το ψεζόμαστε μάλιστα ότι είναι και μια κριτική που σατώσει για το μακροοικονομικό έλεγχο που λέει ότι ας πούμε το κράτος πληρώνει τις τράπεζες τυπώνοντας χρήμα ή φορολογώντας τις πολίτες και ελπίζει ότι δεν ξέρω, ίσως να είναι μια πολιτική δήλωση που να λέει ότι δεν θα πρέπει οι άνθρωποι να πληρώνουν τις τράπεζες. Και γι' αυτό φτιάχνουν το πληθυσμό. Οπότε περίμενε ίσως ένα τέτοιο σέλιδο να ξεκινήσει το μάνι. Άμα το έφτιαξε η Times. Άμα το έφτιαξε η Times, είναι το πρόβλημα. Αλλά επίσης αυτό είναι ένα γεγονός που κρατάει τον κόσμο. Δηλαδή οι Times θα έπρεπε επίσης να έχουν συνεργαστεί με τον Chancellor να κάνει όντως το second mail. Αυτό είναι όντως μια ανησυχία που μπορεί να έχει. Λοιπόν, εδώ τι άλλο λέει. Μπορεί ένα κακό miner που έχει 51% να απαγορεύσει χρήματα να ξοδευτούν. Μπορεί να σα πει ότι όχι, τα χρήματά σου δεν θα τα ξοδεύσει εσύ. Μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι εσύ σαν οντότητα που ξέρει ποιο είσαι, αλλά μπορεί να πει ότι αυτά που είναι ακριβώς ένα bitcoin δεν μου αρέσει, δεν τα πίνει. Και κάποιο δημόσιο κλειδί, έτσι. Πώς το έκανε αυτό? Δεν θα έδωσε στο blog. Δεν θα έδωσε στο blog, σωστά. Οπότε αυτά τα transaction θα πήγε, θα περνούσαν από δίκτυο, δεν θα γινόντουσαν ποτέ confirm. Ή θα γινόντουσαν confirm και μετά θα στέλνει μια καινούργια αλυσίδα που θα γίνει το confirmation. Μπορεί να ξοδέψει τα δικά σας χρήματα. Αν έχετε εσείς κάποια χρήματα, μπορεί ο κακόβουλος να πληρώσει με τα δικά σας χρήματα. Και γιατί? Τι λέτε, ναι, εσύ. Όχι, γιατί δεν έχει κλειδιά. Δεν έχει τα κλειδιά, δεν μπορεί να πληρώσει από τα χρήματα. Οπότε το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένα κακόβουλο που παίρνει το 51% είναι αυτά τα δύο. Ή την άλλη service, το δεύτερο, να κάνει ας πούμε λογοκρισία ή να το σπέντει. Και παρατηρήστε ότι στην περίπτωση που έχει 51% και κάποια στιγμή χάσει το 51%, εσείς συνεχίζετε να μπορείτε να εξοδεύσετε τα χρήματά σας. Έτσι, δηλαδή, αν για κάποιο λόγο αποφάσει για κάποιο χρόνο να κάνει λογοκρισία και μετά χάσει το 51%, εσείς συνεχίζετε να μπορείτε να εξοδεύσετε τα χρήματά σας. Άρα, δεν είναι τόσο τραγική η κατάσταση του 51% ώστε να πούμε ότι α, καταστράφηκε το bitcoin. Εντάξει. Αυτό, ναι. Ιστορικά, ποια είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα που είχε κυρωθεί? Και νομίζω είναι 6-7 blocks, κάτι τέτοιο. Αλλά
υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις forks τα οποία έχουν φτιαχτεί λόγω bugs στο Bitcoin. Δηλαδή υπήρξε μια περίπτωση που φτιάχτηκε, που έγινε fork στο blockchain, επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα. Το οποίο διορθώθηκε από τους developers και μετά συμφωνήσαμε όλοι να πάμε στο καινούργιο σωστό blockchain. Okay. Λοιπόν, τώρα τελευταίο είναι γιατί να κάνει κάποιο mining. Και ο λόγος να κάνει κάποιο mining είναι γιατί παίρνει κάποιες χρηματικές απολαυές. Δηλαδή, λειτουργεί με πλεονέκτημα το επιχείρημα και λέει ότι κάνει mining γιατί θα πληρωθείς. Και συγκεκριμένα παίρνει δύο ειδών απολαυές. Η πρώτη είναι αυτό εδώ, που λέει ότι είπαμε πριν ότι υπάρχει ένα νόμος του Kirchhoff, αλλά είναι ανισότητα και όχι ισότητα. Η διαφορά ακριβώς είσοδος μείον έξοδος είναι ένα ποσό το οποίο παίρνει ο miner. Άρα, όταν εγώ θα κάνω confirm ένα block το οποίο περιλαμβάνει transactions, για κάθε τέτοιο transaction θα κοιτάξω αυτή τη διαφορά και θα τα χρήματα πλέον μου ανήκουν, μπορώ να τα ξοδέψω. Και για να τα ξοδέψω θα βάλω εδώ ένα public key δικό μου, το οποίο μου δίνει την άδεια να τα ξοδέψω και το οποίο το δέχεται όλο το δίκτυο. Αυτό είναι ο λόγο που έχω κίνητρο σαν miner, τα περιλαμβάνω όσο το δυνατόν περισσότερε συναλλαγέ θέλω, μπορώ. Και γι' αυτό δεν θα μείνω στις 100 συναλλαγές και θα πάρω όλες τις συναλλαγές που θα ήθελα. Ναι. Αν βιάζομαι να έχω πολλά confirmations, βάζω μεγάλο το fee. Σωστά. Σωστά. Ναι, τώρα βάλεις ένα cent, στο επόμενο block θα μπει μάλλον, ή 5-6 ας πούμε. Άμα βάλεις 0 cents θα μπει σε 24 ώρες, κάτι τέτοιο. Αν θέλεις να βάλεις πούμε, 1 ευρώ θα μπει σίγουρα. Έτσι κάπως δουλεύει. Και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν και fees στο bitcoin, αλλά είναι μικρά. Ο δεύτερος τρόπος στον οποίο παίρνουν bitcoins οι miners είναι αυτός εδώ που λέγεται Coinbase. Οι miners έχουν το δικαίωμα να φτιάξουν ένα post-transaction τέτοιο, το οποίο έχει είσοδο 25 bitcoin και έξοδο 25 bitcoin σε ένα κλειδί της επιλογής τους και η είσοδος είναι στον αέρα. Δηλαδή όπως πριν είχαμε τα UTXOs που είναι έξοδο στον αέρα, εδώ έχουμε Coinbase, το οποίο είναι είσοδο στον αέρα, δεν προκύπτει από κάποιο transaction. Είναι λεφτά τα οποία παράγονται τη στιγμή του mining. Και αυτό είναι και η βάση της απαγωγής στην επιβεβαίωση συναλλαγών. Δηλαδή μια συναλλαγή είναι έγκυρη είτε αν είναι Coinbase, είτε αν προκύπτει από κάποιο Coinbase ή κάποια άλλη έγκυρη συναλλαγή σαν ίσχο. Εντάξει, μια συναλλαγή είτε είναι Coinbase, είτε προκύπτει από κάποια ήδη έγκυρη συναλλαγή. Ναι. Αφού 25 bitcoin είναι μια αξία, δηλαδή είναι ένα χρηματικό ποσό αρκετά καλό, δεν μπορώ να κάνω το εξής. Να πάω σε μια ας πούμε, χώρα στην οποία το ρεύμα είναι αρκετά φθηνό, ώστε να βάλω τη συσκευή μου να δουλεύει, να κάνω mining και να προσπαθήσω να πετύχω να δημιουργήσω blog και ουσιαστικά αυτό το ρεύμα είναι φθηνό, να κερδίζω και να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα. Να κερδίζω τα λεφτά που θα φέρνω από το blog, μείον ας πούμε, το ρεύμα που θα έχω χαλάσει, το οποίο είναι λιγότερο. Ή και αντίστοιχα με ανανεώσιμες πηγές, φαντάζομαι. Ορίστε. Ή και αντίστοιχα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, αν θέλετε τώρα. Ορίστε. Αυτή η ιστορία, μια εποχή, είχε γίνει ήταν τις CMD. Γιατί πηγαίνανε καλύτερα από το CMD, ας πούμε. Και τις είχαν μαζέψει την αγορά για αυτόν τον λόγο. Α, δεν ήξερα. Ναι. Οκ, ναι. Θα σας δείξω την επόμενη φορά κάποιες λεπτομέρειες από mining. Γιατί να κάνετε, γιατί να μην κάνετε. Και πώς είναι το mining, αλλά μπορείτε πραγματικά είναι ελεύθερο για τον καθένα να κάνει και να βγάλει κάποια χρήματα. Δεν σας το λέω τίποτα, είναι πολύ δύσκολο και θα δούμε την επόμενη φορά γιατί. Από ό,τι αυτό είναι το Coinbase Transaction. Αυτό είναι το Coinbase Transaction. Αυτό θα το πούμε και αυτό την επόμενη φορά. Πώς προκύπτει αυτή η αξία του, γιατί. Ωραία. Ρωτήσεις σχετικά με το Coinbase, Alex. Ναι. Αυτό είναι μέσα στο blog που. Ναι. Και αυτό είναι ακριβώς γιατί απέδειξε ότι μου ανήκει αυτό το blog. Το ότι περιλαμβάνει αυτό το δημόσιο κλειδί. Ναι. Είπαμε είναι 25 bitcoin συν τη. Ναι, είναι 25 bitcoin συν τα fees. Okay. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε τα είπαμε αυτά. Τώρα με ρωτήσετε και για την αξία των bitcoin. Αυτά είναι όλα τα στατιστικά σχετικά με το bitcoin. Ένα bitcoin σήμερα έχει 412 ευρώ. Το bitcoin έχει υποδιαιρέσει μέχρι το 10 οδό, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το bitcoin, ας πούμε. Εδώ είναι και κάποιο ιστορικό. Το 2010 είχε 6 euro cents. Το 2013 έχει μεγάλη δοκιμάτηση, πήγε από το 73 ευρώ μέχρι τα 900 ευρώ. Το πέρσι το 2015 είχε 208 ευρώ. Γενικά
βλέπετε η διακύμανση είναι πολύ μεγάλη, γιατί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή που δημιουργείται το, ενώ αυξάνεται το πλήθος των bitcoins, γιατί αυξάνεται τη τιμή του. Είναι μια ελεύθερη αγορά όπου καθένας μπορεί να αγοράσει και να πουλάει και να θέτει τη τιμή. Όπως αυξομοιώνεται και η τιμή του ευρώ και του δολαρίου, ας πούμε. Η τιμή του γάλα. Δεν καθορίζεται από κάποια ειδική αρχή, καθορίζεται τους ανθρώπους που πουλάνε το αγορά. Ναι. Τελευταία κείμενο με μια ποινή. Α, το 2010 είναι η πρώτη αγορά μέσω bitcoin. Ήταν μια πίτσα που αγοράστηκε για 10.000 bitcoins. Δηλαδή περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Ήταν γίγας τουλάχιστον. Συγγνώμη, 1,5 χρόνο τι κάνω. Ορίστε. Αφού είχε φτιαχτεί το bitcoin, 1,5 χρόνο πριν δεν είχε φτιαχτεί. Έχει δει ελάχιστα. Ναι, αλλά είχε φτιαχτεί πειραματικά, το έτρεχαν ο Σατός και κάποιοι άλλοι που προγράμματα από Cypherpunk. Έκαναν mining, τα αντάλλασαν μεταξύ του. Απλά δεν είχαν αγοράσει κάποιο πραγματικό προϊόν. Αυτό. Εδώ βλέπετε την ιστορική τιμή του bitcoin τον τελευταίο χρόνο. Βλέπετε ότι κυμαίνεται από τα 400 δολάρια στα 500, έχει μεγάλη μέσα αρκετά. Οπότε γενικά δεν είναι ένα πολύ ασφαλές νόμισμα για να κρατάτε τα λεφτά σας. Αυτό θα σας δείξω την επόμενη φορά. Και αν θέλετε τώρα να σας δείξω, θέλω. Και εδώ είναι ένα μαγαζί που λέγεται BitSneakers, στο οποίο έχω βάλει τα σπαθιά μου και έχω παραγγείλει κάποια αυτοκόλλητα bitcoin, 15 δολάρια συνολικά. Και έχω επιλέξει να κάνω πληρωμή με bitcoin, οπότε αυτό θέλω να κάνω τώρα. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει, για να δούμε. Φορτώνει. Έχει διάφορα ωραία. Λοιπόν, σας τι λέει εδώ. Μπορώ να πληρώσω διαφορετικά νομίσματα, όσο bitcoin θέλω. Και μου λέει την αξία σε bitcoin. Οπότε έτσι μπορείτε να αγοράσετε μέσω bitcoin ουσιαστικά. Λοιπόν, και μου δίνει δύο ώρες να ολοκληρώσω την πληρωμή. Ας την κάνουμε τώρα. Έχει ένα QR code και μία διεύθυνση. Μπορώ να το σκανάρω και να το πληρώσω. Ωραία. Μου λέει ότι είναι ακριβώς 14 ευρώ το πορτοφόλι μου. Πληρώνω. Πλήρωσα από εδώ. Κάποια στιγμή εγώ θα μου πει ότι έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή. Ελπίζω. Έτσι, περιμένουμε. Εν τω μεταξύ, ας γυρίσουμε εδώ πέρα. Και νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω σήμερα. Λοιπόν, αυτά είπαμε σήμερα και την επόμενη φορά θα σας δείξω περισσότερα γενικά για bitcoin και κάποια πιο τεχνικά πράγματα. Σας υποσχέθηκα να σας δείξω και κάποιες πιθανότητες πώς προκύπτει το ε, πώς προκύπτει η ανταμοιβή του πρώην μάινερ γιατί είναι 25 bitcoin και αν αλλάζει. Θέλω να σας δείξω το SPV, αυτό που ρωτήσατε δηλαδή αν χρειάζεται κατά όλο το blockchain στο υπολογιστή μου. Και θέλω να σας δείξω και ένα εναλλακτικό κρυπτονόμισμα, το Namecoin, το οποίο έχει αρκετά άλλες ιδιότητες. Και κάποια πράγματα για το ποιοι κάνουν εξόριξη, γιατί είναι δύσκολο, όλα αυτά τα πράγματα. Και κάποιες άλλες τεχνικές δεδομένες ακόμα για το πόσο φτιάχνονται εδώ οι συναλλαγές μέσα στα δεδομένα. Αυτά θα σας δείξω την επόμενη φορά, οπότε ελπίζω να περάσετε. Και αν θέλετε, μπορεί να μείνετε να αγοράσετε bitcoin τώρα. Και για να δούμε, αυτό δεν φαίνεται να είναι ακόμα. Οπότε όσοι μείνετε θα δείτε ότι ολοκληρώθηκε και αυτό. Αυτά. Αλλά δεν φτάσουμε τα λεφτά. Υπάρχει ρίσκο να μην φτάσουν όχι. Ναι, θα φτάσουν. Άμα δεν φτάσουν, μπορεί να πάρουν. Όχι. Όπω και με μια πιστοτική κάρτα μπορεί να εσπιστεί το μεταβάστη που δεν τα πήρε ποτέ. Θα έχει μια εμπιστοσύνη. Αυτά. Αν υπάρχουν ερωτήσει άλλε σχετικά με το bitcoin. Ωραία, ευχαριστώ. Τα λέμε την Παρασκευή.